Έλα, πάμε λίγο. Λοιπόν, δώσε μου 7. Λοιπόν, καϊσπέ. Σήμερα, όπως καταλαβαίνετε, είναι Κυριακή, 8 η ώρα. Τα πράγματα έχουν ως εξής. Αποφάσισα σήμερα να κάνω κάτι διαφορετικό. Όπως για παράδειγμα, να παίξουμε 2-3 games. Απλά games, δεν είπα να παίξουμε κάτι το υπερβολικό. Τώρα για το ποιο game θα παίξουμε, θα σας πω σε 2 λεπτά. Λοιπόν, αρχικά, δώστε μου 1 λεπτό να το συνδέσω. Ώρα να δω αν την έχει συνδεθεί πρώτον. Ωραία. 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 Θα τα ακούτε μάλλον. Λοιπόν. Πιστεύω ότι τα ακούτε. Αν και δεν τα ακούτε, όχι. Okay. Λοιπόν. Δώστε μου 1 λεπτάκι να κάνω μία δουλίτσα. Ωραία. Ωραία. Έτοιμο. Λοιπόν, okay. Έλεγα να παίξω Diablo. Κάτι χαλαρό δηλαδή, δεν είπα να παίξω κάτι όπως σας είπα το υπερβολικό. Έτσι να κάτσουμε να ράξουμε, να τα πούμε και αυτά. Και τώρα για ομέ δεν... Θα το εντυπωσιάσω μία, να σας πω. Τι θα κάνουμε. Ω, καλησπέρα. Καλώς τον Κωστάκη. Τώρα θα παίξω διάφορα games. Θα παίξω ή Diablo. Θα παίξω, περιμένετε να σας πω και τι άλλο να παίξω. Έλεγα κάποιο Need for Speed. Έτσι για να περάσει η ώρα. Ή αυτό που πιστεύω πολλοί θα μου το πείτε να το παίξω είναι το Fortnite. Το Fortnite όμως το παίζω σε PlayStation, δεν το παίζω σε PC. Γιατί πρώτον απ' όλα βαριέμαι να κάτσω το κατεβάσω και δεύτερον επειδή δεν μου το σηκώνει. Έχω ένα προβληματάκι σε αυτό, εντάξει θα το φτιάξουμε σε λίγο καιρό θα το φτιάξουμε. Οπότε για την ώρα παίζω στο τέτοιο. Λοιπόν. Δώστε μου 1 λεπτάκι τώρα να κάνω μία δουλίτσα. Εδώ. Ορίστε. Λοιπόν, κάτσε να βάλουμε αυτό εδώ. Ορίστε. Επειδή ξέχασα να το βάλω. Ορίστε. Κάτσε το βάλουμε εδώ. Το βάλω. Ναι, το βάλω. Το βάλω κάπου. Ναι, το βάλω κάπου εδώ. Εδώ νομίζω είναι καλά. Ναι, το βάζω. Όχι, το βάλω λίγο εδώ. Ωραία. Εδώ νομίζω είναι καλύτερα. Λοιπόν, κάτσε να κλείσω και αυτό. Ωραία. Δώστε μου 1 λεπτό να βάλω το play. Νομίζω θα τα ακούσετε τώρα, μην ανησυχείτε. Παίρνει λίγη ώρα για να μου πει. Έτσι εδώ τι λέει και το chat. Δεν βλέπω και το chat, συγγνώμη παιδιά, δεν το βλέπω. Με συγχωρείτε. Όχι ρε Fortnite, τα άλλα δύο ok. Εντάξει, κοίτα, το Fortnite δεν πολύ ψήνομαι να παίξω ούτε εγώ, αλλά άμα γουστάρετε και αυτά, καθίστε. Να τα δείτε. Τώρα κάτσε να σας πω. Μισό λεπτό. Ας βάλω Diablo. Λοιπόν. Έτσι θα βάλω το Diablo να παίξουμε. Ωραία. Πιστεύω ότι ακούτε. Λοιπόν, έτοιμο. Σφάλουμε το screen. Εδώ είμαστε. Ωραία. Πείτε μου άμα βλέπετε κάτι. Πιστεύω να βλέπετε.
Ωραία. Μέχρι να φορτώσει παίρνει λίγη ώρα. Ορίστε, φόρτιση. Ωραία. Ακούτε το, πιστεύω ότι ακούτε το παιχνίδι. Λοιπόν. Αυτός είναι ο κόματσερ, περίμενε. Switch Hero. Σε πάω στο δικό μου, στον 70. Λοιπόν. Τώρα βλέπετε μάχες έναν από τους πιο σπασμένους χαρακτήρες στον Diablo. Monk 1182 Paragon, 70 level εννοείται. Ωραία. Εδώ είμαστε. Κάτσε να βάλω εδώ το στήρι. Ωραία. Αυτό είναι παιδιά το Diablo. Περισσότερο το θυμάστε όσοι το έχετε παίξει. Κάτσε τώρα να δω τι κάνουμε. Συμβαίνει. Κάτσε, τι είναι αυτά τα όπλα, ρε μαλάκα. Αυτά είναι. Αυτά τα κάτσω, θα δω μετά. Αν είναι. Κάτσε να τα βάλω στο Vault. Λοιπόν, θα παίξουμε ένα χαλαρό Rift. Μισό λεπτό όμως, θέλω να βλέπω και το chat. Κάτσε να δώσω λεπτό, να το βάλω. Ετοιτάρω λίγο, ωραία. Επειδή είμαι λίγο άσχετος, να εξηγήσεις τι κάνεις. Λοιπόν, αρχικά θα μπούμε τώρα σε ένα Rift. Το Rift ουσιαστικά είναι, έχει χρόνο, οπότε παίρνει λίγη ώρα μέχρι να το καταλάβετε. Ουσιαστικά έχεις χρόνο, 15 λεπτά, αν και επειδή θα μας πάρει λιγότερο από 15 λεπτά, διότι άμα αυτό που θα δείτε θα μας είναι λιγότερο από 15 λεπτά, αλλά ναι. Λοιπόν, θα πάμε σε αυτό που έχω πάνω από 10 εκατομμύρια κλειδιά, το οποίο παίρνει, άντε να το πω, περίπου 5 λεπτά μέχρι να το τελειώσω. Λοιπόν. Κάτσε να το βάλω εδώ, ωραία. Οπα, κάτσε να κούνησε αυτό. Ωπα, τι έγινε. Παλόγιο. Να το. Για πάμε. Ωραία, δεξιά, δεξιά, αριστερά, δεξιά, δύο. Έτσι πάρω. 15. Ωραία. Κάνει, κάνει καλό damage πάντως, αυτό έχω να πω. Κομπλέινε. Ωραία, δεξιά, αριστερά. Κατάσταση την περιοχή, όχι, εγώ δεν κάνω. Ωραία. Δεξιά. Σμαλάκι. Ωραία. Κοίτα αργή ρε φίλε που μου έχουν μείνει. Κάτσε. Θα σε έλεγα και βλέπω το χάρτη. Α, να το. Το νομίζω είναι σωστά. Δαιμονισμένος ο χαρακτήρας. Όχι, ο χαρακτήρας είναι επειδή, τον έχω, επειδή το έχω παίξει πάρα πολύ τον Diablo. Και επειδή ο χαρακτήρας μου είναι σχεδόν στο max,
Είναι λογικό να κάνει τόσο πετός στο τρελότα μας. Τι γίνεται. Να σου καλύτερο. Κάτσε το βάλω λίγο δίπλα, περίμενε. Κάτσε. Κάτσε γιατί από εδώ έχω πάει. Κάτσε. Πάω από εδώ. Πάμε στο επόμενο rift. The Rift Guardian is here. Putos, natos. I'm carrying too much. Hello. Σε κάνουμε ένα upgrade. Αυτό. Αυτό είναι ουσιαστικά το αρχικό. Οπότε ίσα ίσα παιδιά, το βλέπετε και πως είναι. Κάτσε λίγα, το φτιάξω εδώ. Ωραία. Πάρε και αυτό. Πάρε και αυτό. Κάτσε μία το φτιάξω εδώ. Τι ήθελα τώρα να κάτι ήθελα να κάνω. Α, ναι. Κάτσε να φτιάξω λίγο την ποιότητα. My burden is too great. Κάτσε. I am returning to town. Ωραία. Πάμε πίσω στο τι... Γύρισμα πίσω. Ωραία. Κάτσε μία να πάω... Οπα. Πίσω κινητό. Πάω στο... The blood runs true within you. Ωραία. My understanding grows. Ωραία. Μισό λεπτό. Α, κάτσε. Ναι, μισό μάγκες. Έχουμε ένα θεματάκι. Λοιπόν, κάτσε να το φτιάξω λίγο. Λοιπόν. Ωραία, κάτσε να το βάλω. Το βάλω εδώ καλύτερα. Έτσι. Πάμε. Thank you for coming here. Λέω να κάνω κανένα bounty. Να γυρίσω πίσω πάλι να κάνω κανένα bounty. Πάω να κάνω κανένα bounty. Sorry. Λοιπόν. Να ξέρετε ότι εδώ πέρα σχεδόν είναι under level, οπότε φανταστείτε όλοι είναι one shot. Yes.
αυτή πανεύκολη ρε μαλάκα, εντάξει, τι να κάνεις. Οι άλλοι θέλανε λίγο έτσι στρεσάρι. Κάνω κάτι καλό μάλλον. Για να φανταστείτε τώρα, βλέπετε κάτι κουμπιά τα οποία δεν πατιούνται. Αυτά τα κουμπιά τα χρησιμοποιώ όλα. Τα πατάω όλα ούτως ή άλλως. Γιατί κάνει συνδυασμούς. Απλά για να το ξέρετε. Λοιπόν, δώστε μου ένα λεπτό να φτιάξω λίγο κάτι. Επειδή νομίζω έχει γίνει. Να το. Να το είδατε. Έχει γίνει ένα παραπάνω. Δεν ξέρετε τώρα είναι παραπάνω από το 217 από την κομπλέ. Τι ήθελα. Κάτσε να δω στα skills μία, κάτσε να πάω στο Ελένα. Πού το Ελένα. Αχ. Κάτσε. Κάτι θα βάλω στο Ελένα που το είχα. Τα όχι. Είχα βάλω full of life εκεί. Okay. I can't carry any more. Oh, ωραία. Τι γλυκό μου δώσε και ωραίος κρυσταλλος. Κρίστα. Ποιοι είναι αυτοί οι κρίστα. Αυτό είναι drop. Αυτό είναι drop. Thank you.
Ωραία. Κάτσε, να πάω να γυρίσω πίσω. Έλα ρε, ο Πάρος από το Καρόν 28 είμαι. Καλώς τον. Λοιπόν. Λίγο πριν, ξέρω εγώ χθες, παιδιά, πως ήμουνα στο... Έχει που άρασα και αυτά και... Έκανα αυτά που έκανα για να γυρίσω στο σπίτι. Αντί να πάρω, ξέρω εγώ, το 124 που παίρνω συνέχεια για να πάω πάνω, πήρα το 128. Και εκεί που ήμουν στο 128, βλέπω ένα παλικάρι. Ξέρω... Μιλάμε και αυτά. Και... Κατά τύχη, τυχαία έγιναν όλα αυτά, φανταστείτε, διότι... Δεν είμαι από τα άτομα τα οποία τα ανοίγουμε συνέχεια. Okay. Δηλαδή, απλά λέγαμε αυτά που λέγαμε, εντάξει τα είπαμε. Όπου κάνουμε το πάλι κλείνει το μπουρδελί, γιατί. Αυτό το χαμοχειριστήριο, εδώ κάτι παθαίνει. Τέλος πάντων. Και τη στιγμή, γνωριζόμαστε, τα λέμε και τα λοιπά και, και ούτω καθεξής. Και... Τώρα, επειδή μου έγραφε πριν λίγο για να μπει στο live, κάτι κόλλησε στο κινητό μου και δεν μπορούσα να στείλω μηνύματα, δεν ξέρω γιατί. Κάτι είχε γίνει. Και τώρα είμαι κομπλέ, διότι τώρα μου ανοίγει το chat. Μου ανοίγει το κινητό, ευτυχώς. Ωραία. Λοιπόν, κάτσα να παίξω άλλο ένα. Κάτσε, να παίξω... Ποιο να παίξω τώρα, να παίξω κανένα Rift, να παίξω το Fortex 2. Κάτσε να σκοτώσω κανένα καλό κανένα Bounty. Μεταξύ τα Bounty συνέχεια ακόμα πάρα πολλά, γιατί γίνονται συνέχεια reset. Συγγνώμη. Οπότε κάπως καταλαβαίνετε. Σιγά μου φάνε αυτή που άνσε. Πώς το Portal, κάτσε. Θα μου ξεχνίσω το... Ωπα, δεν πάνε μαλέκα, που βέβαιες εσύ. Όρνο... Θα γυρίσω πίσω πάλι. Θα γυρίσω γιατί έγινε μαλάκι απέναντι. Κάτσε γιατί δεν είναι στο σημείο. Πρέπει να έγινε μαλάκι και να πήγα σε ένα σημείο. Κάτσε να πάω στο πίκα. Πάω πίσω πάλι. Αυτό σχεδόν είναι μια καθημερινή μέρα στο... για καθημερινή στο τέτοιο, στο Diablo. Εντάξει, μιλάμε, το παιχνίδι είναι... είναι κορυφή. Όσοι καταλάβανε, καταλάβανε. Τώρα κόλλησα, δεν ξέρω γιατί. Δώσα τον boss κιόλας. Ας τελειώσω τον bounty κιόλας. Ωραία. Νομίζω τελειώσω τον bounty.
τους κατάλαβα. Event. Examine the ancient vision. Οκ. Τώρα το. Αλλά πού είναι αυτό. Τι αυτό ήταν. Να ορίσει. I must lessen my burden. Πούσε ρε Άλεξ, πούσε ρε αγορίνα, καλώς τον. I cannot carry more. Καλώς τον. Τι κάνεις, πως είσαι, τα νέα σου. My burden is too great. Κάτσε, γιατί δεν έχω, δεν μπορώ να πάρω πράγματα. Γιατί δεν μπορώ, δεν μπορώ να καταλάβω. Λοιπόν, ας ρίξουμε ένα, δύο, τρία. Αυτά τι στο διάλογο, πού μου βρέθηκε. Α, ναι, γιατί είχε, ναι, γιατί είχα το προηγούμενο λόγο, αλλιώσουμε γι' αυτό. Πήγαμε κρυστάλλους. Δείξε μας μπλούζα, γκάμ, βαριέμαι. Εν τω μεταξύ, το αστείο είναι ότι η μπλούζα δεν υπάρχει καν, τώρα που έψαξα. Can't carry any more. I must lessen my burden. Τι πήρα πάλι. Κάτι χέρια πήρα. I am returning to town. Γύρω πίσω. Τώρα. Εντάξει, κομπλέ. Εγώ τελείωσα. Οπότε τι να κάνω, να πάω στο τέτοιο. Να πάω, να είναι. Πού μπορώ να πάω. Α, τελείωσε τον boss. Για κάτσα πάω στον boss. Πού είναι το πρώτο. Όπω πλέον. Αλλά στο κάτω. Μπορεί να βρω τον boss. Θα πάω πάλι. Νομίζω. Κάτσε να δω. Κατασταθώ. Πας εδώ. Και από εδώ ήρθα. Σωστά. Α, τώρα πάω από στον boss. Ωραίο. Κάτσε να πάω από στον boss. Α, τώρα. Ωραίο ήταν αυτό το event. Μ' άρεσε. Δεν έκανα. Την ακρίβεια έκανα. Γιατί ουσιαστικά ήταν αυτός ο κοντρός. Το οποίο την έχω σκοτώσει πάνω από 15.000 φορές. Το πίεσα λοιπόν, εντάξει του. Ρε, κοίτα που είναι. Τώρα πάω στον boss. Και δεν είμαστε στον boss τώρα. Αλλώστε. Ποιο παίζω. Πάλι! Έχω παίξει 15.000 φορές. Να μη σου πέσει τα τέτοια. Δεν καταλαβαίνουμε τι γίνεται. Ουσιαστικά κάνω αποστολή, κάνω και bounties που είναι τα ημερήσια. Και απλά κάνει. Απλά κάνει τίποτα. Απλά κάνεις τίποτα. Τι
Δεν κατάλαβα τι λες. Τους πω. Ωραία. Ας βάλω να δω μία τα bounties, περίμενε. Σαν να δω αν έχει κι άλλα bounties. Ωραία, έχει 2-3. Ακεί βαριέμαι να πάω. Κάτσε να πω στο 4 μήπως έχει. Στο 4 έχει και κλειδί. Όπω, και βαριέμαι να τα κάνω αυτά, τα έχω κάνει ήδη. Απλά κάνεις teleport, δεν κάνει teleport, ουσιαστικά κάνει αυτό εδώ. Αυτό το σχούς. Αυτό. Κανονικά αυτό δεν είναι σχούς, αυτό είναι απλά, αυτό δεν είναι teleport. αυτό είναι κίνηση του χαρακτήρα, περίμενα να σας τη δείξω. Να το. Αυτό είναι quick dash. Το quick dash όμως το έχω φίλε άστο. Quick dash up to 50 yards. Μουστιάκι είναι. Τσεκάρτε, περίμενε. Το αστείο ποιο είναι. Ότι άμα πάμε εδώ πέρα και δούμε όλα αυτά εδώ πέρα, είναι 66.000 με όλους τους κρυστάλλους εδώ πέρα που έχω βάλει. Το σπαθί, τα χέρια, μπιζόνι, τα πόδια. Εντάξει, θα μου πείτε τώρα αυτό το έχω κάψει. Είναι σαν να λέμε, σαν να έχω παίξει Dragon. Dragon λέω. Τώρα έχω παίξει Destiny. Αλλά αυτό είναι λίγο πιο παραπάνω, διότι το παίζω κατά 3-4 χρόνια. Άσε σας δείξω μία το damage. Το πόσο damage κάνω. Άμα δείτε κάτω, εκεί που έχει ξέρω εγώ το σπαθάκι, την ασπίδα και το healing, εκεί έχει. Κρατηθείτε παιδιά, κρατηθείτε και θα ακούσετε μεγάλα νούμερα. Λοιπόν, 129 δισεκατομμύρια damage, 716 εκατομμύρια defense, 195 εκατομμύρια vitality, που σημαίνει ότι έχω, δηλαδή για να πεθάνω, 129 billion damage, ναι, ακριβώς, 129 billion damage, δισεκατομμύρια. Μιλάμε για ένα από τα πιο, πόσο το έχει σκάψει. Περίπου 4 με 5 χρόνια το παίζω. Κοντά στα 4-5 χρόνια. Αλλά άμα αναλογιστείς ότι το έπαιζα ταυτόχρονα που έπαιζα και τον Destiny, εντάξει, μιλάμε για ένα από τα πιο κορυφαία. Έχω μαξάρει κάθε βέντορα, κάθε αρτίσαν, ό,τι θες έχω. Τα πάντα. Μαξαρισμένα όλα, τελειωμένα. Απλά τώρα αυτό που κάνω είναι απλά έτσι να κάτσουμε να χαλαρώσουμε. Τώρα μισό λεπτό αν να βάλω κάποιο άλλο παιχνίδι. Ας να βάλω κάποιο άλλο παιχνιδάκι να δούμε. Θα βάλω αν είναι. Λοιπόν, επειδή μου το είπατε πάρα πολύ. Δεν μου το είπε κανείς. Πλακάνω. Λέω να δοκιμάσω να παίξω κάτι το οποίο οι περισσότεροι, μάλλον όταν θα το δείτε απλά θα καταλάβετε. Λοιπόν, κάτσε να βάλω αυτό. Μετά όμως, κάτσε να το βάλω. Πώς είστε. Είπα να βάλω κάτι χαλαρό. Αλλά κάτσε να το φτιάξω. Αυτό δεν θα πω ότι δεν το έχω κάψει παραπάνω από το κανονικό. Μπορώ να κάνω και live κιόλας, κάτι το οποίο νομίζω θα το ξέρετε πάρα πολύ. Σχεδόν κάθε. Press the triangle button for accessibility options. Chat is enabled when you are in a party. Λοιπόν, press the right stick to form a party. Αυτό που θα κάνω είναι να παίξω solo. Δεν θα παίξω online, εννοείται. Αν και ξέρετε τι,
Θέλετε να παίξω online, θέλετε να παίξω solo. Να δούμε λίγο έτσι πώς κάνω το τα κολμπάκια μου. Θέλετε online ή solo? Κάτσε, περιμένω να δω τα μου πείτε. Κάτσε, γιατί μου κλείσει το χ. Πάλι, αυτό το πράγμα που μου κάνει συνέχεια που μου κλείνει το χειριστή, δεν μπορώ να καταλάβω γιατί μου το κάνει. Need for Speed Pog. Need for Speed. Need for Speed Heat εννοείς. Εν τω μεταξύ το αστείο είναι ότι έχω και τα DLC. Τα πάντα. Το αμαξανισμένο δεν θα το πω ότι το έχω, διότι οκ, okay, εντάξει δεν το έχω, δεν το έχω φτάσει και σε ακραίο level. Online rank, οκ, okay, πάμε. Κάτσε να βάλω ένα rank. Λοιπόν, πριν πω μέσα γενικώς στο Need for Speed, έχω να σας πω ότι αυτά που θα δείτε, σας το λέω για να ξέρετε, ωραία, ότι είναι πολύ ακραία. Ωραία. Μιλάμε για κάτι απλό. Ναι μεν, το Heat από μόνο του έχει τα πιο σπασμένα αυτοκίνητα. Εντάξει, έχει 5-6 αυτοκίνητα που είναι σπασμένα. Οπότε άμα δείτε κάποιο αμάξι το οποίο να πηγαίνει τόσο γρήγορα, να ξέρετε ότι είναι λόγω του κινητήρα, επειδή τα έχω ψάξει όλα, μιλάμε για πολύ τρελό το grind που έχω κάνει εγώ, τα τεστ που έχω κάνει για να δω ποιος είναι ο πιο γρήγορος κινητήρας. Σε κάθε αμάξι φυσικά. Σε κάποια αμάξια εντωμεταξύ τον έχω βγάλει τους κινητήρες, γιατί ήταν πιο αργός, κάποιες φορές σε λίγο να ξέρω εγώ, το μεγαλύτερο time lapse να έκανα, να ήταν ξέρω εγώ 3-3,5 λεπτά. Good news. We got a new couch. Τι Go λες up. ρε. Make yourself comfortable. Το κάθε αμάξι, περίμενε για να σας το δείξω. Εδώ βλέπετε το αμάξι, ωραία. Έχει το engine, το chassis, το drivetrain και το auxiliary. Άμα πας εδώ, στο engine, έχει εδώ βλέπετε έναν V8 4 λίτρα. Έχει έναν L4 2 λίτρα. Έναν V... Τι είναι αυτός? Αυτός είναι άλλος. Αυτός είναι V8 ο ίδιος πάλι. Αλλά αυτός είναι 345 horsepower. 503 2,9 V6 που είναι πολύ σκατά, δεν είναι καλός κινητήρας. Flat 6, ο οποίος ήταν ο παλιός κινητήρας που είχα, ο οποίος τον έκανα τεστ με τον V8 και έβγαλα συμπέρασμα ότι αυτός είναι ο καλύτερος κινητήρας, ο V8. Μετά πάει 3,8 V6, Flat 6 και ο Force 2 λίτρα L4. Οι οποίοι αυτοί οι κινητήρες δεν είναι κάτι το ιδιαίτερο. Και αυτό είναι σε κάθε αμάξι. Το κάθε αμάξι έχει και διαφορετικό κινητήρα. Ναι, μεν μπορείς να βάλεις τον ίδιο κινητήρα με κάποια άλλα αμάξια, αλλά πρέπει να δώσεις πάνω από πόσα, 300.000, ανάλογα τώρα και τι αμάξι λέμε. Έχω 61 αμάξια, by the way, οπότε, εντάξει, μιλάμε 100% όλο. Aston Martin, R8, Corvette, Mazda, Ford Mustang 65, Ford, Honda. Από όλα αυτά τα... Α, μισό λεπτό, να σας πω αυτό. Επειδή κάποιοι θα με κράξετε. Κύριε, το χειριστήριο, ωραία. Λοιπόν, αυτό πιστεύω να το γνωρίζετε όλοι. Αυτό το αμάξι έχει γράψει ιστορία. Γάμο το κερατό μου. Κοιτάξτε εδώ. Περιμένετε. Κοιτάξτε εδώ. Αυτό είναι αμαξάρα. Σας το λέω, σας το εγγυούμαι εγώ. Αυτό το πράγμα είναι αμαξάρα. Έχει τον καλύτερο ήχο στο παιχνίδι. Για όσους δεν ξέρουν τι είναι αυτό, που είμαι πολύ περίεργος να μάθω άμα το ξέρετε αυτό, είναι το αμάξι το οποίο μεγάλωσε η παιδική μας ηλικία με αυτό το αμάξι στα... πόσο τώρα, εγώ να ήμουν περίπου
5-6 χρονών και είχα δοκιμάσει αυτό το παιχνίδι. Αυτό είναι, παιδιά, BMW M3 GTR. Φυσικά, ακούστε, έχει τις BBS, αυτές εδώ τις ράδες, οι οποίες είναι Παναγιά μου και Χριστέ μου οι καλύτερες. Οπότε, επειδή θέλω να... Λοιπόν, ο κινητήρας είναι ο ίδιος, παιδιά. Είναι όπως είναι στο 2005-2006. Ναι, μεν τον πείραξα λίγο, διότι ήθελε κάποιοι να πειράξει εκεί πέρα για να ακούσει, για να ακούγεται το ίδιο με το 2005. Αλλά κατά τα άλλα είναι το ίδιο πράγμα. Πιο γρήγορος όμως. Είχε το μεταξύ το day and night. Προτιμότερο να πηγαίνει τη μέρα παρά τη νύχτα, γιατί τη νύχτα σε γαμάνε άσχημα και σου παίρνουν και χρήματα και το ένα το άλλο δεν, με τους μπάτσους δεν πολύ παίζω. Αυτό το αμάξι δεν είναι, απλά σας το έχω βάλει τώρα έτσι να το δείτε. Αυτό, παιδιά, όλα σου πέσουν. Μετά θα παίξουμε έναν απλό αγώνα. Θέλω να μου πείτε αν ακούτε τον ήχο. Θα αλλάξω αμάξι. Δεν θα βάλω αυτό, θα βάλω άλλο. Θα βάλω το πιο γρήγορο, έτσι απλά για να δείτε για το πιο γρήγορο αμάξι στο παιχνίδι. Ποιο είναι? Είναι αυτό εδώ το σκατούλι. Αυτό είναι ο killer εδώ και 6 χρόνια. Μέσα από το 2015 έως και τώρα αυτό το πράγμα είναι σπασμένο, από μόνο του σπασμένο. Θα το δείτε γιατί. Περιμένετε. Challenge all. Πατάω ένα challenge all, να δω ποιος θα μπει. Θα μπει κανένας. Άμα δεν μπει κανένας πηγαίνουμε μόνοι μας, εννοείται. Εντάξει, θα φάνε να... Είναι και επιθέκη, θα το φάνε. Βλέπω ότι δεν μπαίνει και κανένας. Κάτσε να δω αν υπάρχει το roster. Υπάρχει κόσμος εδώ μεταξύ. Για κάτσε να δω. Α, υπάρχει κόσμος. Εντάξει. Ναι, δεν μπαίνει κανένας. Οπότε κάτσε να παίξουμε. Παίξουμε λίγο με τα ποντάκια. Το ακούτε οι ρεάλοι. Κάτσε να βάλω. Κάναν μπαν. Καλό παιδί είναι. Εγώ τον βλέπω τον Άλεξη, δεν ξέρω, δεν μπορώ να καταλάβω. Μια χαρά τον βλέπω, εδώ είναι. Λοιπόν, εδώ είμαστε. Θα βάζω και λίγο μουσική, αλλά λέω επειδή άστο, επειδή θα φάω copyright, άστο θα αφήσουμε έτσι όπως είναι. Λοιπόν. Είστε έτοιμοι? Ας αρχίσει το παιχνίδι. Θα το πω αυτό λίγο μπροστά γιατί θα κάνω. Λοιπόν, ξέρετε τώρα, αγώνας, φτάνεις πρώτος και παίρνεις λεφτά. Κοιτάξτε δεξιά κάτω. Καλά είσαι φίλε μου, στα 380 χιλιόμετρα. Για πάμε λίγο. Είναι time out. Ναι, έχω βάλει time out. Να μην στέλνετε πολλά μηνύματα. Γι' αυτό.
Ωραίος, untouched. Μιου. Ω, να σου χέσω τώρα τι κάτσαμε. Αυτός ήταν ο δεύτερος από πίσω. Και δεν σας κάνω πλάκα, όντως αυτός ήταν ο δεύτερος. Αυτός πέρασε από πάνω. Λεπτό και 31,99. Πολύ γρήγορο. 96, οκ. Okay. Κομπλέ. Οκ. Okay. Τσιτσι. Ωραίος. Μπράβο. Για πάμε λίγο. Λοιπόν. Πέσαμε να κάνουμε καλό σκορ. Πάει με το πάνω. Κάτσε πώς αλλάζει το. Θέλω να δω μία πώς... Ωπα, άλλαξα αμάξεις. Θέλω να δω μία πώς... Όχι. Κάτσε, ωπα. Α! Μερεντίνιο. Αυτούς δεν τους ξέρω παιδιά, οπότε δεν ξέρω ποιο ποιος λέτε. Λοιπόν. Κάτσε γιατί μπήκα σε λάθος πίστα, λοιπόν. Θα πάμε να παίξουμε ένα drift. Ωραία. Κάτσε να κάνουμε ένα drift. Εδώ πέρα έχει κάτι καλά. Δεν... Κάτσε να δω που είναι. Γιατί θυμάμαι ότι είναι ένα ωραίο. Αυτό που θέλω να πω. Δεν μην ανησυχείτε. Δεν έβλεπα καθόλου μάγκες, το ξέρετε. Θα κάνω για να είμαστε και λίγο έτσι online. Περίμενε, θα παίξουμε online. Να κρύβεται το online, απλά πρέπει να έρθουν άτομα, αλλά δεν βλέπω να υπάρχει κάποιος και αυτά. Οπότε, δώσε μου ένα λεπτό. Κάτι θέλω να κάνω τώρα. Settings θα το πάω. Λοιπόν, manual. Θα σου πω γιατί. Θα σου πω τι σου με λένε. Θα μου πείτε τώρα γιατί. Γιατί ρε Άλεξ. Γιατί το pass manual. Θα κάνουμε ένα κάτι το οποίο το έκανα πολύ παλιά. Τώρα δεν ξέρω άμα μπορώ να κάνω αυτό που έκανα και στο παρελθόν. Να κάνω αυτό το εξαιρετικό drift το 1 εκατομμύριο. Να το δούμε στο live. Όπως. Να το πω. Πάμε, shall we? Let's go. Να ξέρετε ότι το drift δεν μπορεί να γίνει με ομάδα. Το συγκεκριμένο, δεν μπορούμε να κάνουμε. Τα υπόλοιπα δεν ξέρω. Πόπο κόφτης παιδιά. Πόπο, τι είναι αυτά. Τι είναι αυτό. Λοιπόν. Κάτσε. Ωραία. Ωραία.
κακό. Ωραίος. Πάμε λίγο. Αφήνει στο κόφτη ίσα ίσα. Ίσα ίσα αφήνει. Σου παίρνει και εσύ κόφτη. Το αφήνει ίσα ίσα. Εντάξει, αυτό παιδιά είναι σκορ με το οποίο να μην χτυπήσω, να μην κάνω το σκορ, ουσιαστικά ήταν το drift το ζητούμενο. Τώρα για σκορ, άμα θέλω να πάω για σκορ, τώρα κάτσε μισό λεπτό γιατί δεν μπορώ να θυμηθώ ποιο είναι το κουμπί που... Α, αυτό είναι, ωραία, αυτό είναι το emotes. Κάτσε. Αυτό δεν τα θέλω. Θέλω το κάτω φελάκι, τι, δεν έχει κάτω φελάκι. Αυτό αλλάζει. Καλά ρε μαλάκα, κάπως θυμάμαι ότι έβαζε τα... Όχι, αυτή την κάμερα. Ας γιατί μιλήγω και εγώ με τέτοιο περίπτωση. Να το, να ορίστε, φαντάσου το τετράγωνο. Λοιπόν, βλέπετε εδώ πέρα. Μπορείς να φλεξάρω κάτι εννοείται. Αυτό είναι με σκορ. Το 1,1. Οπότε μιλάμε για ένα από τα πιο υψηλά, ίσως ένα από τα πιο υψηλά σκορ που έχω κάνει. Τώρα για online, περίμενε. Ο λαός θέλει online Resident Sleeper. Ωραία, περίμενε. Δώσε μου ένα λεπτό να πάω στην συγκεκριμένη πίστα. Αυτή που πάνε όλοι για τα λεφτά. Λοιπόν, πάμε εδώ. Ξέχασα. Κάτσε. Κάτσε το βάλω στο automatic. Ωραία. Save. Όπα.
Δεν έχω έλεγχο. Περίμενε. Αν είναι κάτι το οποίο δεν σας έχω πει, το οποίο μάλλον οι περισσότεροι θα το ξέρετε. Περίμενε να σας το δείξω κάτι. Κι όμως έχω βάλει να κάνει σούζα ένα drift car. Τώρα θα μου πείτε πώς το έκανα αυτό. Τα λάστιχα. Έχω αλλάξει κάποια λάστιχα τα οποία απλά αυτό που κάνουνε ουσιαστικά να κάνει wheelie. Το έχει γίνει αυτόματα από τους ρόδες. Λοιπόν, γιατί είναι ειδικές ρόδες για drag. Περίμενε τώρα. Λοιπόν. Τώρα περίμενε, επειδή θέλετε online, περίμενε να δω ποιο αμάξι να πάρω. Να πάρω το πιο ακριβό αμάξι. Λοιπόν, λέω να πάρω και να δοκιμάσω ένα αμάξι το οποίο περισσότερο το γνωρίσετε. Να παίξουμε με Paul Walker. Να παίξουμε, το δοκιμάσουμε. Θέλετε, γουστάρω. Πάμε. Ωραία. Challenge all. Λοιπόν, να δούμε τώρα άμα θα μπει κανένας. Θα μπει, να τους, ορίστε. Λοιπόν, εδώ είναι το καμισάκι. Α, τρία άτομα, ορίστε. Λοιπόν, μπαίνουν άτομα. Καλά, εννοείται θα φάω σκόνη, γιατί παίζει αυτός να έχει το πιο γρήγορο αμάξι στο παιχνίδι. Τελείως. Αυτά. Περιμένουμε. Εντάξει. Κάτσε να δούμε τώρα, 25 δευτερόλεπτα έχουμε. Δεν βλέπω και κάτω στο chat να λέτε, οπότε είμαστε. 7 λεπτά, 6, 5. Άντε πάμε. Να δούμε λίγο πώς είναι το online. Σταυρό σας κάτι. Νομίζω ότι έχει το ίδιο το αμάξι το οποίο έπαιξα την προηγούμενη φορά. Το οποίο ήταν το Porsche. Λίγο δύσκολο τώρα. Ναι, μάγκες είναι πάρα πολύ δύσκολο για να το φτάσω, διότι αυτός έχει το σπασμένο αμάξι, όπως σας είπα, το οποίο κοιτάξτε πόσο γρήγορα με κοιτάζει. Άμα έχει να φτάσω και στον άλλον, καλά εσύ. Κάποιος έχει βάλει μάλλον μικρόφωνο. Τόσο πάντων, δεν πειράζει. Hey! Δεν έχω ανοιχτό μικρόφωνο. Λέω να ανοίξω το μικρόφωνο, μάγκες, να μιλήσω στον άλλον.
πλάκα. Κάνει κιόλας και λέει αυτός. Έλα μωρέ σιγά παιδάκι. Τι να κάνεις. Θέλω να δω πραγματικά με τι αμάξι με νίκησε και νομίζω ότι ξέρω ποιο αμάξι είναι. Με νίκησε... με τι αμάξι έπεσε. Win 5 races. Α! Περίμενε. Περίμενε. Α! Ξέρω με τι αμάξι έπαιζε. Οκ. Okay. Ωραίο. Μισό λεπτό. Good job, my friend. Good job. Δεν το πιστεύω ότι το... You serious now? Νομίζω έχω ανοιχτό το μικρόφωνο. Περίμενε. Έχω ανοιχτό μικρόφωνο. Νομίζω έχω. Νομίζω μπορεί να μ' ακούσει. Κάτσε να δω, περίμενε. Chat, όχι chat with. Audio. Chat speech, όχι. Τέλος πάντων, δεν πειράζει. Νομίζω μπορεί να μ' ακούσει. Good luck, my friend, good luck. Δεν πες να μ' ακούσε, το σπάω. Περίεργο. Λοιπόν, να το ξέρετε ότι αυτός θα κάνει το... Να ξέρετε, μόνο έτσι νικάει. Μόνο έτσι νικάς και το ξέρει και ο ίδιος. Έχοντας αυτό το αμάξι, τέλειωσε. Ρε μαλάκα, εντάξει, έλειψε. Κοίτα με τα ποτάκια, ρε φίλε. Know what, περίμενε. Οκ, έρχομαι. I'm coming for you. Hey, γάμο. Μεγάλη μαλακή.
Πιστεύετε να έχω ελπίδες να νικήσω? Ναι. Άμα έχω ελπίδες, καλά είσαι. Αυτός τελείωσε. Θα σας πω, περιμένετε μισό. Μισό λεπτό, γιατί νομίζω κατάλαβα γιατί... Καλά, εννοείται ότι έκανα και εγώ μαλακία. Απλά περίμενε μισό λεπτό. Περίμενε να το κάνει. Ναι, ωραία, δείξτε τα cutscenes. Επειδή ο τύπος κάτι τσέκαρα πάνω από το όνομά του, γιατί... Αυτό δεν είναι δικαιολογία, εννοείται. Αυτό είναι... Έρεμενε μισό λεπτό, μισό λεπτό. Επειδή αυτό, γιατί... Έρεμενε λίγο. Ναι, τσεκάρτε λίγο. Περίμενε. Έρεμενε λίγο να δω. Να το. Ναι, λοιπόν, αυτός παίζει σε PC. Περίμενε. Ναι, τσεκάρετε. Περίμενε, κάτσε το εδώ. Κάτσε, player options. Να το, ορίστε. Κοιτάξτε εδώ. Λέει, το βλέπετε αυτό το desktop, παιδί. Από PC παίζει, λογικό είναι. Ναι, σιγά εγώ να μην παίξω με το PC. MLG. Λοιπόν, το ξέρω ότι θα βγω πάλι δεύτερος, αλλά άντε να μπω, όπως περίμενε να αλλάξω αμάξι. Περίμενε να αλλάξω αμάξι, να βάλω κάτι άλλο. Πού το έχω βάλει? Ναι, δεν θυμάμαι. Α, να το! Ορίστε. Αυτό, παιδιά, μόνο όσοι έχουν δει το Fast and Furious θα καταλάβουν. Από τα καλύτερα αμάξια, να το ξέρετε. Το πιο γρήγορο, νομίζω, Nissan στο παιχνίδι. Και το τρίτο ή τέταρτο πιο γρήγορο αμάξι στο παιχνίδι. Πες να είναι και το πιο γρήγορο Nissan που έχω δοκιμάσει ποτέ μου. Πες. Ναι, με το Skyline το πατάει, αλλά αυτό είναι κάτι ιδιαίτερο, παιδιά, και θα σας εξηγήσω και λίγο. Αυτό έχει 1,93 από τα 0% φτάνει τελική στο 1,93. Κοιτάξτε, κόφτε το. Τάτος. Λοιπόν, είμαι πρώτος. Μέχρι στιγμής τα πάμε καλά. Όχι πολύ καλά, εντάξει. Κάνω λίγο τον έλεγχο. Δεν μεν έχω το πιο... Πες να έχω ένα από τα αμάξια τα οποία είναι πιο άργο από αυτό. Και νομίζω θα χάσω τον έλεγχο, διότι εδώ είναι η στροφή.
Ναι, εδώ τη στροφή, παιδιά, θα καμπηθώ. Άσε. Και είναι και το κολούμπι κιόλας. Περιμένε. Με μια ευθεία είναι. Και πετάτε, κοιτάξτε τι θα πει τώρα. Αριστερά. Ορίστε. Α. Κάτω. Τι χέρι, μαλάκα, τι χέρι. Κάνεις ρε, τι κάνει ρε μα, κοίτα τι έκανε. Κοίτα τι μου έκανε το μαλακισμένο. Το πόσο χωράζει είναι μακριά καλύτερο. Σε αυτό το συμφωνήσω γιατί είναι από το PC, όχι από το PlayStation. Άμα ήταν και στο PlayStation θα το έλεγα όντως ότι είναι πολύ καλό. Επειδή είναι εξουσίες στο PC, είναι μια κατηγορία μόνο του. Δεν θα το πιστέψετε τι έκανε, μόλις με το μεταξύ κόλλησε, νομίζω το είδα. Θα του πω κάτι τώρα, αλλά επειδή ξέρω ότι δεν θέλω να πλήσω, γιατί άμα πλήσω μπορεί να φω και κανένα μπαν και δεν κουστάρω. Οπότε απλά το παρατάω και προχωρώ τον χώρο στην πίστη. Εντάξει. Ωπα. Σπάστα όλα, σπάστα όλα. Δεν με ενδιαφέρει. Βασιλό δεν έχω και τη μονιέρα. Και άμα είχα τη μονιέρα εδώ πέρα άνετα θα έκανε ένα live stream. Αλλά no. Δεν έχω τώρα ανοίγω. Φύγει κι όλος ο μαλάκι. Ένας Γάλλος θα είναι αυτός, παιδιά, να ξέρω. Και έπρεπε να πει τους Γάλλους θα είναι. Το μεταξύ ταξίδι είναι ότι παίζουμε άτομα που είναι από το... από το PC. Δεν είναι... Να έλεγα ρε φίλα ότι ήταν από το PlayStation να πω εντάξει, ο τύπος είναι καλός, αλλά αυτός είναι και παραπάνω FPS. Εντάξει. Και εγώ πήσα 30 FPS, αν φανταστείτε. 30 FPS με 30 FPS, εντάξει, μιλάμε το πω. Ένα χιλιόμετρο ο καθένας. Ναι, ναι, ναι. Όλη την ώρα. Αφήνεις μαλάκα, χαλάρωσε. Όπα! Ναι, λάθος στροφή. Περίμενε ο έλεγχος. Έχει ο έλεγχος στο δουλειό να μην είχες πάνε. Αλλά γιατί πήγες. Σκάσε. Σκάσε, σκάσε, σκάσε. Έχει το πουλί, δεν το τρέχει. Ναι, τα δύο και δύο. Και τώρα με έχει πιάσει και τα αυτή μου. Τώρα τα λεφτά με πιάνουν φαγούρες, δεν ξέρω γιατί. PlayStation, οκ. Okay. Αυτός με νίκησε γιατί, οκ. Okay. Τίμπιο. Τι αμάξι είχε. Εντάξει, παλά. Περισσότερο από PC είναι. Εδώ γιατί έχει crossplay. Και λογικό είναι να έχει crossplay εδώ πέρα. Λοιπόν.
Πάνω κάτω αυτό είναι, παιδιά, το Need for Speed. Δεν έχει κάτι ιδιαίτερο, εντάξει. Κάμια πίστα εκεί πέρα, έτσι να με κάτσουμε να ασχοληθούμε κομπλέ. Τώρα αυτές οι πίστες εδώ πέρα, αυτές οι καινούργιες, τις εδώ μεταξύ τις έχω κάνει όλες. Μπορεί να δείχνουν new, απλά έχει κολλήσει ουσιαστικά. Το παιχνίδι είναι 100% τερματισμένο. Περίμενε. Εδώ. 100% όλα. Αυτό δεν είναι, αυτό δεν το θέλω. Αυτό το store. Έχει πάνω κάτω τέτοια πράγματα. Σκέφτομαι να φτιάξω κάποιο αμάξι, αλλά δεν ξέρω ποιο αμάξι να φτιάξω. Αλλά κάτσε να πάω. Θα πάμε γκαράζ. Θα πάω μια γκαράζ να δω. Να φτιάξω δεν είναι κανένα αμάξι. Ποιο αμάξι λέτε να φτιάξω. Παίζει να έχω και κάποιο αμάξι καλό. Ας να δούμε ποιο μπορούμε να φτιάξουμε. Man, the cops are out for blood today, am I right? Taurus must be even more of a hard ass than Mercer. Ωραία. Το έχουμε και λέμε. Φτιάξε αμάξι, ωραία. Ποιο να φτιάξω τώρα. Κάτω καγκούρικο. Οκ, περίμενε. Κάποιο αμάξι που να έχω πάρει και να μην το έχω φτιάξει τελείως. Ποιο να είναι άραγε. Το Lotus Exile το έχω κάνει. Έτσι, περίμενε. Α! Βρήκα ποιο θα πάρω. Λοιπόν, περίμενε μισό. Φτιάξα αμάξι κάτω καγκούρικο, έγινε. Θα πάρω κάποιο ιδιαίτερο αμάξι. Λέω να πάρω ένα μπικ. Το Forza Horizon είναι μακάν καλύτερο. Το Forza Horizon είναι μακάν καλύτερο. Ωραία ρε Χριστόδουλε, το ξέρω ότι είναι μακάν καλύτερο, εννοείται. Το Forza Horizon είναι μακράν καλύτερο. Ωραία, μπράβο σας. Ναι. Ναι, το Forza Horizon όμως είναι από το 2002. Το 2002 όμως, απλά για να το ξέρετε, ήταν το Need for Speed το Underground, παιδιά. Μετά βγήκε το Underground 2, το 2004. Βγήκα παιχνιδάρες τότε, ναι. Εννοείται. Δεν θα αμφισβητώ τίποτα, αλλά τα τελευταία χρόνια. Περίμενε. Ναι. Κοιτάξτε εδώ τώρα. Α, περίμενε. Έφυγε. Έστω και. Τώρα τα τελευταία τα Forza έχουν γίνει καλύτερα. Μην νομίζετε ότι επειδή από το παρελθόν τα Forza ήταν τόσο αδύναμα. Τώρα πρόσφατα έγιναν πάρα πολύ ωραία τα Forza. Εμένα προσωπικά το Forza Horizon το 3 και το 4 έγιναν για μένα τα πιο ωραία racing games. Όπως και να έχει. Αυτό. Μην Grand National του 87. Εδώ είμαστε. Πάρτε εδώ πέρα. Καλώ το Θέμη Κόμπι. Το Forza Horizon μακά. Καλά, τι θα γίνει, θα το λέτε συνέχεια, ρε, αλλά εντάξει, οκ. Okay. Τώρα τα τελευταία χρόνια, ναι. Άντε να το λέω, ότι έχει γίνει πολύ ωραίο. Λοιπόν, είπε ο κύριος Χριστότουλος να κάνουμε κάτι καγκούρικο. Ας το κάνουμε καγκούρικο, λοιπόν. Όμως, για να το κάνω καγκούρικο, πρέπει να δούμε όμως. Μισό λεπτό, περίμενε να σκεφτώ κάτι. Πρέπει να δούμε ποιος είναι ο καλύτερος κινητήρας. Λοιπόν, έχουμε να κάνουμε με έναν 3,8 V6. Το Forza. Τι, το Forza. Ρε μαλάκες, θα το σπαμάτε πολύ. Έχουμε έναν V8. Ωραία, 0,27. Flat 12. Όπα, περίμενε, κάτσε, περίμενε. Αυτό τώρα το είδα. Το Grand, περίμενε, το Grand National έχει flat 12, V8 6,2 και 5,2 V12. Αυτό είναι της φόρμα. Ποιο Need for Speed παίζει, στο Heat, το τελευταίο που βγήκε είναι.
παιδιά, μισό λεπτό. Αυτό περίμενε. 1,53. 7,53. Άρα ποιον κινητήρα να πάρω. Να πάρω, μισό λεπτό, το V12 να ξέρετε είναι, είναι κινητήρα σε τέτοιο, Ferrari και Lamborghini. Τώρα αυτός 5,2 δεν τον θέλω, 6,5 είναι πολύ καλός εννοείται. Για μισό λεπτό. Περίμενε. Ακούστε κινητήρα για αυτό το αμάξι το οποίο είναι. Ουσιαστικά είναι. Είναι muscle car, φίλε. Κοιτάξτε εδώ κινητήρα. Θα βάλω εγώ τώρα έναν V12 σε αυτό το αμάξι. Τον 15. Πόσο το top speed? 351. Ναι, αναγκαστικά πρέπει να πηγαίνω ανάλογα με το top speed. Εγώ με τώρα ανάμεσα. Εγώ είμαι ανάμεσα στο. Ναι, εγώ πιστεύω ότι αυτό είναι καλύτερο. V8. Μακριά, πάνε για να μακριά. Χριστόλο, είσαι μαϊμού. Είσαι μεγαλύτερη μαϊμού. Κοίτα, ας πω κάτι. Αντικειμενικά το θα το πω. Και το ξέρω, το ξέρω ότι το ίδιο θα μου πείτε κι εσείς. Δεν χωράει V12 σε αυτό το αμάξι. Κι όμως χωράει. Χρυσόλυλε, και όμως στην πραγματικότητα χωράει V12 σε αυτό το αμάξι. Και θα σου το αποδείξω τώρα, βάζοντας. Αν και τώρα να τον αγοράσω δεν μπορώ. Αλλά κάτσε να σκεφτώ κάτι. Αυτό είναι 1,1, 1,3. Dual. Αυτό δεν δίνει. Αυτό δεν ξελερίζω. Αυτό τώρα παιδιά, μισό λεπτό. Αυτό δεν έχει καν acceleration. Αυτό το αστείο. Ένα τενεκέδο, ένα τάγκ να βάλω. Αυτό δεν έχει καν acceleration, παιδιά. Γιατί. Όντως αυτό δεν έχει καν acceleration. 3,6. Πολύ χαμηλό. Για αμάξι. Πάω, του βάλω το έτοιμο. 8,2. Χαμηλό πολύ. Κλάτς. Πιστεύω άμα βάλω 4 ταχύτητες κομπλέ είναι. Α, το αφήσω 4 ταχύτητες, ωραία. Πόσο πήγε? Κομπλέ είναι. Εντάξει, δεν είναι max. Δεν είναι τέρμα max, οκ. Okay. Κάτσε, πήρα Elite σκέτα. Α, να το. Ωραία, νομίζω είναι κομπλέ. 2,47. Έτοιμο. Θέλετε να το κάνουμε καγκούρικο, είπατε. Λοιπόν, αρχικά του βάλω. Να το βάλω, του βάλω αυτά. Στο κάνουμε, να στα βάλουμε όλα τερματισμένα. Βάλε 6 ταχύτητες. Δεν λέει 6 ταχύτητες. Στο λέω εγώ, δεν αξίζει. 6 ταχύτητες δεν πάει. Και δεν μας χρησιμεύουν οι 6 ταχύτητες. Προτιμώ τις 4. Πάει πιο γρήγορα, πιστεύω.
Πόσο χωράζω να μα κάνει καλύτερο. Μισό λεπτό. Κάτι το οποίο θέλω να... 10 ταχύτητες βάλε. Παιδιά, αν είχε 10 ταχύτητες... υπάρχουν το maximum είναι 8 ταχύτητες σε ένα μάξι. Σε ένα μάξι το μεγαλύτερο μπορείς να βάλεις... Να βάλει ένα πτώμα στο προπαγκάζ. Μπες ο μεύρε κατακαημένο. Μην τους μαθαίσεις. Άσε μας γαμίσω και εσύ ρε φίλε. Άσε μας γαμίσω. Σιγά. Ξέχασα να φτιάξω τον τίτλο. Ρε τι κάνεις, τι κάνω. Εδώ, ορίστε. Έβαλα εδώ πέρα και τη diffuser. Αυτά είναι, αυτό είναι καγκούρικο. Θα του αλλάξω και τις ζάντες τώρα, περίμενε. Κάτσε να του αλλάξω και τα... Βάλε σιδερόστρα πίσω. Να βάλω σιδερόστρα, πιάνεσαι. Αυτό εδώ. Ρε, μεγάλη ερώτηση. Αυτό εδώ. Αυτό δεν πάει, ρε μαλάκι. Ποιο να βάλω, να βάλω τη μαμά. Να βάλω αυτήν εδώ, αυτήν εδώ, αυτήν εδώ, αυτήν ή αυτήν. Πείτε μου στα comments κάτω, πείτε μου εδώ, στο chat. Στα comments λέω, καλώς και μου. Άμα αυτό είναι σιδερό, θα καλά είσαι. Περιμένω προτάσεις. Ποια να βάλω, Χριστόδηλε, πες μου ποια να βάλω. Υπάρχουν 7. Μία από τις δύο τελευταίες, πρώτο τελευταίο. Αυτή, okay. Ναι, ισχύει, αυτή είναι καλή. Αυτή είναι ωραία, ισχύει. 6 ή την 7, okay. Εγώ έβαλα την τέτοια, ναι. Κάτσε να αλλάξω και τα φώτα. Λοιπόν. Το χαμηλώσω. Α! Λοιπόν, κάτι το οποίο νομίζω το ξέρεις. Θέλεις να το κάνουμε το exhaust να είναι smooth ή aggressive. Υπάρχει το stock, το custom, το subtle, το raw. Τώρα αυτό είναι metallic, αυτό το βάζω ούτως ή άλλως. Κάτσε. Να ακούσεις μία, περίμενε. Περίμενε, όπα. Ναι, παιδιά, μισό λεπτό. Νομίζω έγινε μια μεγάλη μαλακή. Περίμενε. Θα βγάλω αυτό το diffuser καλύτερα, αφήστε το. Θα βγάλω αυτό το diffuser. Θα βάλω αυτό. Και θα βάλω. Και αυτό δεν είναι diffuser. Νάτο. Λοιπόν. Πυροβολάει το εργαλείο. Δεν πυροβολάει ακόμα, περίμενε. Κάτσε. Κοιτάξτε πόσο πιο. Αυτό είναι το aggressive. Αυτό είναι το stock. Ωραία. Υπάρχει εδώ το subtle. Αυτό είναι το... Να πυροβολάει. Ωραία. Το βάζω όλα δεξιά. Κάτσε. Θα μπορώ πολλά, ωραία. Λοιπόν, paint θα πάρω από το community, να δούμε τι έχει. Τι ωραία. Κάτσε, να μου το φορτώσει. Να το. Μπα. Δεν θα βάλω αυτό. Θα βάλω... Και αυτό είναι πολύ ωραίο. Αυτό είναι πάρα πολύ ωραίο, αλλά πρέπει να φτιάξω τις ζάντες. Θα μου πάρει λίγη ώρα να φτιάξω τις ζάντες, γιατί... Το κάνω μπατσικό. Όχι μπατσικό. Το κάνω και αγωνιστικό. Ξέρω να το κάνω και αγωνιστικό, παιδιά, να είναι σαν αυτά τα ωραία τα...
πρώτα. Ω, αυτό είναι ωραίο. Αυτό είναι πολύ ωραίο. Αυτό το μαύρο. Δε, θα πάρω αυτό. Ωραίο. Θα βάλω αυτό εδώ. Λοιπόν. Τόσο πυροβόλισμα, ούτε στο Αφγανιστάν. Παιδιά, περίμενε, κάτσε. Κάτσε να φτιάξουμε τα λάστιχα. Λοιπόν, λάστιχα θα βάλουμε... Θα βάλουμε άσπρα. Τι λέτε, πώς βάλουμε άσπρα. Θα ανοίξω εγώ stream φόζα και θα σου πάρω την πελατεία. Ωραίο. Άντε ρε Χριστότολε, βάλε εσύ. Βάλε εσύ να παίξεις. Πάνε παίξε εσύ το φόρζα. Να το ευχαριστηθείς. Κανένα απολύτως θέμα. Ούτε ανταγωνισμός. Εγώ πιστεύω ότι αυτή είναι η πικρή αλήθεια. Θα σας το ξαναπώ. Το Forza Horizon από το 2014 μέχρι και τώρα ήταν ok. Ήταν πολύ ok για μένα. Από το 17 έως τώρα είναι απίθανο. Δεν υπάρχει συζήτηση. Από πριν, από το 14 και πριν ήταν σκατά. Θα σου το λέω εγώ. Αυτό τελείωσε. Τα φιλιά μου. Μην ακούω τώρα. Κάτσε, θα βάλω. Μην ακούω τώρα εγώ μαλακίες ότι το Forza είναι το καλύτερο racing. Ναι, μεν τώρα έχει βγει, ναι. Οκ. Okay. Εννοείται. Σε αυτό δεν αντιλαμβάνομαι. Αλλά το Forza είναι πιο καινούργιο. Τώρα βλέπω τον Ιάδη, δεν παίζω τίποτα. Ωραία, καλά κάνεις. Λοιπόν, θα βάλω αυτές τις άλλες. Τις 15-15. Ωραία. Νομίζω είναι κομπλέ. Αν και κάτσε να τις μεγαλώσω λίγο. Κάτσε, το βάλω εδώ. Κάτσε. Φορά κάτω. Εντάξει, θα το κάνω έτσι όπως είναι. Κομπλέ είναι. Ναι, νομίζω είναι εντάξει. Αν και θέλω. Να το. Ρε γάμο, το έψαχνα. Να το. Κάτσε το εδώ. Αυτό τι είναι. Αυτό είναι ιδέα. Θέλω κάτι που μπορεί να το κατεβάζει προς το. Να το. Αυτό δεν είναι. Αυτό τι είναι, για κάτσα το εδώ. Ναι! Οκ. Okay. Κομπλέ. Ναι, αυτό. Να κουβαλάει τα πτώματα των αντιπάλων. Καλά, αυτό δεν είναι, μη φανταστείτε ότι είναι και τόσο γρήγορο. Εντάξει, μιλάμε για ένα... Slide skills. Κάτσε να αλλάξω και τα... Ναι. Νομίζω αυτό είναι πολύ ωραίο. Άκου. Να βάλω αυτά, περίμενε. Κάτσε τα εδώ. Άλλη μία. Αυτά νομίζω. Έτοιμο. Λοιπόν. Πάμε να το κάνουμε ένα τεστ, να δούμε. Το μεταξύ κάποιος μου είπε, μου γράφει το προσωπικό, κάνε ρε μαλάκα live ομέ. Θα κάνω τώρα αν είναι, τώρα λέω. Θα κάνω σε κανένα πόσο, 20 λεπτό. Σε κανένα 20 λεπτό παιδιά. Ρε θα μείνεις άφραγκος. Δεν μείνει άφραγκος ρε μαλάκα, αυτό, περίμενε. Άτομο το οποίο έχει μείνει άφραγκο είναι μόνο αυτός που έχει σπαταλήσει όλα τα λεφτά σε μαλακίες. Εγώ δεν τα έχω σπαταλήσει. Ω Παναγία μου. Λοιπόν, περίμενε. Το φτιάχνουμε εδώ. Να είμαστε και έξυπνοι. Ωραίος ήχος.
είναι αρνητικό, δεν στρίβω. Τώρα που φτιάξα τις ρυθμίσεις στο αμάξι της κρύφη, με αυτό τα στρίβω. Λοιπόν, το αστείο είναι ότι... Περιμένε, κάτσε να δω. Να το. 223 φορές έχω κάνει την ίδια αποστολή και το έχω νικήσει πάνω πόσες φορές. Τώρα δεν θα παίξω online διότι ξέρω τι θα κάνουμε στο όνομα. Κάτσε να κάνουμε έτσι ένα τεστ να δούμε τα μάξι. Κάτσουμε λίγο παραπάνω έτσι να δούμε και μετά θα μπούμε ούτε. Πομ 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 πομ. Τώρα τελευταίο είναι οι κόπτες, το πλέινερ, όποιος είναι το κόπτες, δεν έχει κάποια κάποιο θέμα. Έτσι όπως που πιέζει. Πάμε λίγο στην ανάγκη και δείχνει όθηση και φαίνεται το πρώτο πράγμα. Το μάτσο φτάνει. Μέσω με έβρε καραγκιόζι. Δεν έλεγα μισό με έβρε καραγκιόζι και καραγκιόζι. Πάντα πάντα. Λοιπόν. Κομπλέ ήτανε. Τζόκι. Το ξέρω ρε. Κατάλαβα. Τώρα κόλλησα. Λοιπόν. Θα μου ήτανε μια πολύ μεγάλη χάρη τώρα
Να κάτσουμε λίγο να χαλαρώσουμε. Περίμενε. Κάτσε. Τα φτιάξω όλα. Μην ανησυχείτε. Σας έχω. Σας έχω. Περίμενε. Ωραία. Λοιπόν. Τσακλείσω αυτό. Τι θέλω τώρα να κάνω. Αυτό να το πατήσω εδώ. Ρε, ακούμε πιο δυνατό το game από σένα, το ξέρω. Τώρα το κατάλαβα ότι ακούγεται. Γιατί έχω βάλει πολύ δυνατό το game γι' αυτό εκείνη την ώρα. Λοιπόν, βάζω. Ωραία. Έτοιμο. Έτοιμο. Λοιπόν, βάζω λίγο εδώ. Ωραία, μαλάκα. Ρακκό. Το τούτου. Ωραία, μαλάκα. Κουραστικά. Καλησπέρα. Λοιπόν, όπως είπα, σας είχα πει ότι θα κάνουμε λίγο. Είπα ότι τη μία ώρα, να κρύβει δύο ώρες, γιατί δύο ώρες περίπου, θα κάνουμε. Τώρα θα κάνουμε. Λοιπόν, θα πω κάποια πράγματα, επειδή πριν κάνω, πριν ξεργαστώ και κάνω αυτά που θέλω να σκεφτώ να κάνω. Επειδή δεν θέλω να γίνει πάλι όπως έγινε την προηγούμενη φορά, ωραία, αυτό που θέλω να κάνετε είναι να μου γράψετε κάτω, εδώ στο chat, πείτε μου ιδέες, γρήγορα όμως, για να κοιτάω κι εγώ, οπότε να ξέρω ότι μην πω καμιά μαλακία και πείτε γιατί την είπες. Θα μου πείτε εσείς τι θέλετε να πω. Δεν θα πω τίποτα εγώ. Μπορεί να ρωτήσω, οκ, okay, άνθρωπος είμαι, μπορεί να ρωτήσω κάτι. Απλά πείτε μου κάποιες ιδέες που έτσι για να κάνουμε πλάκα λίγο τον κόσμο. Κάτι το οποίο εσείς θα κάνατε άμα ήσασταν στη δική μου τη θέση. Άμα έχετε κάποια ιδέα. Άμα δεν έχετε ιδέα, εννοείται μπορώ να κάνω κάτι εγώ. Περιμένω να μου πείτε στο chat, οπότε μέχρι τότε καλά είμαστε. Σα κλείσω εγώ αυτά. Ωραία. Επειδή μπορεί να μην το ακούσατε, απλά πείτε μου ιδέες και το κινητό το βλέπω. Οπότε ναι. Τώρα άμα μου έρθουν οι δικές μου ιδέες, ξέρετε ότι θα κριντζάρετε, οπότε δεν μιλάω. Ή απλά θα μπούμε και θα καπλαντήσουμε στην κυριολεξία. Μην ξεκινάς με καλησπέρα. Ωραία, πρώτο hint. Πες στις γόμενες να δείξουν λόκο. Να είσαι πιο χαλαρός. Οκ. Κομπλέ. Μην ξεκινάς με καλησπέρα. Κοίτα. Αυτό κανονικά. Οκ, ναι. Να είσαι πιο χαλαρός, ειδικά σε κοπέλες. Εντάξει, εγώ είμαι άστο. Δεν είμαι από τα άτομα τα οποία. Εντάξει, για τώρα για το live εννοείται θα είμαι πιο κόσμιος, εννοείται πιο χαλάρος, εννοείται. Γιατί πριν έδειχνα πιο πολύ αυτό που κάνω τώρα. Που κάνω στο τέτοιο. Στο τέτοιο, απ' έξω. Τώρα στο internet μπορείς να κάνεις ό,τι γουστάρεις. Πιο πολύ βγαίνει και η προσωπικότητα και ο χαρακτήρας. Χέσω τώρα. Πάμε να το κάνουμε τώρα να γίνομαστε. Να πάρουμε έτσι λίγο πιο. Πες στους γόμενες να δείξουν κόλλο. Αυτό δεν θα το κάνω με καμία Παναγία. Sorry Βλασέρ, αλλά εγώ αυτό το πράγμα δεν το κάνω. Να πω ποια είναι τα ονόματα του στο ένα το άλλο, να το πω ναι. Αλλά αυτό να δείξουν κόλλο, όχι. Κοίτα, δεν είμαι χαγιάτε. Είπαμε, οκ. Okay.
Και θέλει και πολύ μπλα μπλα. Κοίτα. Το μπλα μπλα το δικό μου έχω κομπλέ. Αλλά επειδή θα ουρλιάζω. Έχω και ανθρώπους μέσα, δεν είναι το θέμα αυτό. Αλλά δεν ξέρω, μήπως σε ενοχλήσει. Τέλος πάντων, δεν πειράζει. Ας, εντάξει, τι μπλα μπλα να πω. Μπορεί να πω και λίγα πράγματα, αλλά τέλος πάντων. Λοιπόν, κάτσε να ανοίξω εγώ ταυτόχρονα το. Εδώ τη σελίδα, κάτσε να κλείσω. Περίμενε. Χαβλός connection, ωραία. Περίμενε, να κλείσω αυτό. Ωραία. Μισό, ωραία. Κάτσε, το βάλω εδώ. Όπα, όχι, γιατί το βάλω στο full screen. Περίμενε. Εντάξει, δεν πειράζει, το βάλω στο full screen. Και θέλει και πολύ μιλούλα. Ωραία. Λοιπόν. Ναι. Κάτσε το να δω. Ωραία. Κάτσε να αλλάξω μία. Το τέτοιο, την οθόνη. Το βάλω εδώ. Ωραία. Πάμε εδώ πέρα τώρα στο μη. Να δούμε τι θα κάνουμε. Νομίζω δεν φαίνομαι. Πιστεύω να. Ωραία. Λοιπόν, πιστεύω να δείξει την κάμερα και να μην κάνει καμιά βλακεία πάλι και κάνει denied. Πιστεύω. Αλλά. Νεπ! Η βλακεία της ημέρας στο. Μισό λεπτό. Μισό λεπτό γιατί θα έχουμε ένα θέμα εδώ. Περίμενε. Κάτσε εδώ. Κάτσε να κλείσω την κάμερα. Περίμενε. Λοιπόν, κλείνω αυτή την κάμερα εδώ. Την κλείνω και αυτήν. Κάτσε να δω τώρα. Μπάς και δουλέψει. Ελπίζω να δουλέψει. Αλλιώς κάτι πρέπει να κάνω μέσα από τα setting. Κάτσε. Κάνω εδώ ένα refresh. Μισό λεπτό γιατί ταυτόχρονα έχει κλείσει. Α, τι ήταν εδώ, τι έχει γίνει. Γι' αυτό δεν το έχει κάνει. Ωραία. Λοιπόν, κάτσε να κάνω αυτό εδώ. Ωραία. Λοιπόν. Τώρα πιστεύω να λειτουργήσει. Κάτσε να κάνω κι άλλο. Ορίστε. Εδώ είμαστε. Ας αρχίσει το γλέντι. Λοιπόν. Μπείτε όλοι. Μπείτε. Πω πω τι θα γίνει σήμερα. Λοιπόν. Λασάρα θα βασίσει μεγάλος. Τι λες ρε instrumental. Αχ ρε instrumental. Ρε αγόρι μου, περίμενε. Κάτσε. Αυτό γιατί το είπες. Σε κλιπαρώ κιόλας. Παναγία μου και Χριστέ μου. Λοιπόν, ξεκινάω. Σημαντικό. Δεν λέω καλησπέρα, να είμαι χαλαρός. Κομπλέ, cool. Λοιπόν, πάμε 227.000 άτομα και ξεκινάμε. Λάγκα. Μπα, αυτή δεν ήταν. Όχι. Ναι ρε μαλάκα ακραίο και μου λέει Λεωνίδα. Και κάνω εγώ next. Next. Ναι. Είναι καλή. Στα κόκκινα σε βλέπω. Ξεκολλάει ρε μαλάκα. Φίλε σε μάγκα. Ορίστε. Όχι. Γεια.
Δεν, για είπα. Αυτός μαλάκα ήταν κλασικό σπάι. Της Ελλάδος τα παιδιά. Ο Νίγος. Γιάντζι, με κοιπώς. Πα, πα, πα. Πα, 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 τι το πα, πα, πα. Οκ. Γεια. Τι κάνεις. Τι είναι καλύτερο. Και BCC Gang βλέπω. Όχι, για κανένα λόγο. Τι γίνεται γάμο. Γεια. Πολύ παράξενο το μεταξύ του άτομου. Αντώσα. Εντάξει. Θα το δούμε και αυτό, θα το δούμε, θα το δούμε. Έχουνε όλοι ένα ύφος. Ρε φίλε, δεν υπάρχει. Αυτός δεν μιλάει. Γεια. Πέθανε ο Βαγγέλης. Ποιος ο Βαγγέλης. Πέθανε ο Βαγγέλης. Συλληπιτήρια, αλλά ποιος ήταν αυτός, με συγχωρείς. Ναι, δεν σ' ακούω. Α, περίμενε. Παιδιά, μισό... μισό λεπτό. Είχα κλειστό το... είχα κλειστό το μικρόφωνο, γι' αυτό δεν μ' ακούγανε. Την άλλαξε, μωρή πόρνη. Δεν αλλάζω. Δεν αλλάζω. Ποιος... τώρα το κατάλαβα ότι δεν ακούγομαι. Πού είσαι, ρε Τζίνον. Ψεύτικος. Δεν πειράζει. Τέτοιο. Καλή όρεξη. Η άλλη έτωγε. Αχ, Παναγία μου. Την έβλεπα την καημένη που έτχωγε. Εν τω μεταξύ τους, πείτε μου λίγο, ακούγατε τα παιδιά. Τα ακρίβεια τα παιδιά λέω. Ακούγατε γενικώς το chat, το chat λέω. Καλά σε παιδιά, κάνει reload το μυαλό μου. Το ακούγατε το με, το ακούτε καθόλου. Γιατί, για να καταλάβω, για να μην... πιστεύω να τα ακούγατε, γιατί άμα δεν το ακούγατε κάτσε να το ψάξω. Κάτσε να δω. Νομίζω ότι όχι. Ναι, κομπλέ είναι. Ναι, εντάξει. Ενεργό είναι τώρα. Πόσο καταλαβαίνω, μια χαρά είναι. Λοιπόν. Κοίτα εκεί όμως, φίλε. Κοίτα εκεί. Oh. Oh. Ο κάτι σε ρίγο. Ή του κάνα έτσι. Ευχαριστούμε κιόλας. Καλησπέρα, παιδιά. Καλησπέρα, φιλέ. Τι κάνεις, λέω. Τι κάνετε, πώς είστε. Μια χαρά, εσύ. Πολύ καλά. Πώς περνάτε την καραντίνα. Χάλια. Γιατί καλέ, χάλια. Δεν βγαίνετε έξω καθόλου εσείς. Πηγαίνουμε, αλλά εντάξει. Έχετε τον περιορισμό δυστυχώς, όπως και εμείς. Όπως όλοι μας, ακριβώς. Ναι. Εντάξει, κομπλέ, εγώ μίλησα, παιδιά. Εγώ κανονικά μίλησα. Ναι.
Ασχολίαστο. Ασχολίαστο, τελείως ασχολίαστο. Ναι, τη βλέπεις την άλλη να έχει βάλει το διαβολάκι, το μπρελόξ, τι μπρελόξ, δεν ξέρω και εγώ τι σκατά ήταν αυτό, το λούτρι είναι αυτό, που είναι για την τσάντα και αυτά, το έχει βάλει στο στόμα της. Όταν δεν έχουν μυαλό. Κάκα! Θες και το τσκατσίνι. Yep. Γεια. Παιδιά, πείτε μου τι... Παιδιά, αυτό δεν ήταν κοπέλα. Αυτό ήταν αγόρι. Μαλάκα, πώς ακούστηκε έτσι. Μαλάκα. Επίτηδες της Κύπαρα, διότι... Μαλάκα. Άιτε, όλοι την καλή μαζευτήκαν εδώ. Μαζί κι εγώ, εννοείται. Γεια. Yeah. Και δεν μ' αφήνουν να μιλήσω, ρε γάμο. Κοίτα το μικρό, τον έχουν βάλει τώρα εκεί στο με. Έλεος. Αντί να βλέπει Mickey Mouse, πήγα να πω. Αντί να βλέπει Looney Tunes, ξέρω εγώ. Πώς μας κοιτάς έτσι, φοβούμαι γάρ. Φοβούμαι γάρ. Και φοβούμαι και γάρ. Έλα Παναγία μου, Χριστέ μου βόηθα. Άχισε το καλό σου που φοβήθηκες με τη φάτσα μου. Άχισε το καλό τώρα. Όχι. Να ρωτήσω, γιατί δεν το βάζω full screen. Κάποιος, κάτσε μισό λεπτό. Περίμενε. Υπάρχει τρόπος να το κάνω full screen. Νομίζω υπάρχει τρόπος, αλλά δεν ξέρω πώς γίνεται full screen. Κάτσε να δω. Γίνεται full screen. Κάτσε να δω. Όχι, δεν το έχει. Α, όχι, δεν είναι αυτό. Να σου πω, πείτε μου λίγο πώς... Α, να το, full screen. Άσε το καλό, να το. Εδώ είμαστε. Δω κι εγώ και το έψαχνα όλη την ώρα και λέω πώς μπορείς να κάνεις full screen. Ωραία, περίμενε. Τώρα είναι καλύτερα. Τώρα είναι perfecto. 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 Χαλαρός εγώ είμαι, πάντως δεν μιλάω, ούτε καλησπέρα δεν λέω. Έτσι, γιούρια να τα πω. Get in. Καλησπέρα φίλε. Κώστα. Γιατί είσαι λίγο τέτοιο, γιατί είσαι λίγο... Πού είσαι ρε Κώστα. Πού είσαι ρε Γορίνα, τι κάνεις ρε. Καλά μωρέ ήρεμα εσύ, με θυμάσαι. Όχι. Ήρθα από προχθές. Δεν το θυμάμαι, συγγνώμη. Ποιος Κώστας. Ποιος Κώστας. Ξέρει κανένα Κώστα. Ξέρει κανένας κατέκει Κώστα. Όχι. Παναγία μου και Χριστέ μου, βόηθα. Το λέω όντως, Παναγία μου και Χριστέ μου, βόηθα. Hey baby. Όχι. Όχι. Δεν θα είσαι έτσι. Όχι. Δεν πήγα να μιλήσω καν.
Γεια. Γεια. Τι κάνετε, πώς είσαι? Μια χαρά εσύ. Μια χα... Αυτό που πας να πεις τι κάνετε, αυτό είναι πάντως πολύ μεγάλη μουσική. Δεν μ' αρέσουν αυτά. Δεν μ' αρέσουν αυτά. Μισό λεπτό, περίμενε γιατί με έχουν πιάσει τα μάτια μου. Τα μάτια μου, μισό. Φόρε Παναγία μου και Χριστέ μου, τι είναι αυτά ρε φίλε. Εκεί που πας να πεις κάτι και δεν σου το λέω, δεν το λέω ότι πας να πετάσεις καμιά βλακεία, ένα γεια και να τι κάνετε λέτε και σε κάνουν skip. Όλοι όμως, τώρα αυτό πρέπει, ξέρετε τι πρέπει να κάνετε για να καταλάβετε. Ρε πες κανένα tip στα 100. Είστε καλά, Γιώργος, καλά γεννή. Α, είστε καλά, καλά είμαστε, δόξα τω Θεώ. Εσύ καλά είσαι, οικογένεια καλά, αδέλφια καλά, συγγενείς καλά. Άουτς στα αυτιά μου. Χαμπίπι. Σε κάποιο illusion είμαι και μου κάνει αυτό με τα χέρια, με τα... Λες και θέλει να μου δείξει τα νύχια, δηλαδή δεν το κατάλαβα αυτό. Μην έχεις να περάσει. Καλά, περάσει. Την αλήθεια. Ρε, όποιος είναι να κάνει... Με μάζε, έλωσε να μην τους κάνεις όλο μου. Γεια. Γεια. Τι κάνεις, πώς είσαι? Καλά, εσύ είμαστε δύο. Α, γεια σου. Και σε σένα. Γεια. Απλά συνεχίζω. Απλά συνεχίζω. Και γράφω στην παλιά μου. Παιδιά, πάλι ο ίδιος γέρος. Ωραίος είναι. Ωραίος είναι. Άμα πάνε εμένα μέσα, καλά είστε. Όπα, περίμενα, θα ρίξω το χειριστήριο. Ωραίος είναι. Άμα είμαι εγώ ωραίος, μπαναγεί εδώ πέρα. Εδώ είμαστε, ορίστε. Κάτσε να κατεβάσω λίγο την κάμερα εδώ. Ίσα ίσα να την κατεβάσω, να την έχω εδώ. Ναι. Τώρα τι το έχεις δει, κανάς πλούσιος? Κατά. Κανάς τσεϊνάτος, κανάς... Τέτοιες φάτσες, μα την Παναγία. Καλά. My self included εννοείται. Βάζω κι εγώ τον εαυτό μου. Γιατί με τέτοια φάτσα εμφανίζεται στο τέτοιο, τι να πεις. Αν να ψάξεις έξω, κάτασε εδώ πέρα και... και... χαζολογάς. Γεια. Παναγία μου, με πνίξατε. Γεια σας. Γεια. Γεια. Παναγία μου και Χριστέ μου.
Γιατί μου κάνετε όλοι έτσι? Πώς είναι έτσι η φωνή μου, ρε φίλε, σας πειράζει? Όχι, δεν είπα κάτι για τη φωνή σου. Εγώ το είπες εκείνη τη στιγμή, πώς θα το πω, κόλλησες, σαν να πνίγηκες εκείνη την ώρα. Τσιγαρόπηχα. Πώς σου είσαι καλή. Λάρωσε με ένα. Όχι, ρε πλάκα. Α, γιατί φαίνεσαι και τέτοιο, 14-15 χρονών, γι' αυτό το λέω. Μεγαλύτερη είμαι, λάθος. 13 είναι. Είμαι αλεξιμένη, δεν είμαι 13. Τι μαλακής λέει. 13 είστε. Και άλλα 3 να... Δεκατρία. Κεφάλαια λατρεία. 16. Βρε. Πού πάτε? Παναγία μου και Χριστέ μου. Παναγία μου και Χριστέ μου. Ρε, να σας πω κάτι. Από τη στιγμή που μπαίνετε σε αυτό το site που λέγεται ΟΜΕ, γιατί... Εννοείται. Αυτό δεν ακριβώς δεν ήτανε. Δεν μοιάζανε να ήτανε. Αλλά στο μυαλό τελείως. Η άλλη μου λέει τώρα 13 και βάλα και άλλα 3. Σε φάση, ου, μου έκανε τώρα κάποιο έτσι... κάποιο έτσι... ρος, έτσι, μου την είπε, κάποια απάντηση. Τα τέτοια μου ήταν αυτό τώρα. Πιο πολύ... Για μην κοιμήσουμε σε αυτό. Άιντε. Το γλυκό. Σκούλου κορμερμπικό. Τι θέλεις ρε. Όχι. Δεν κατάλαβα τι είπε, αλλά πήγαινε καλά καλά. Αυτός. Perfect timing πάντως. Αυτό έχω να πω. Γεια. Θα κάνω μια ερώτηση. Να την κάνεις. Άμα λέει, εκεί που λέει η σύνδεση έγινε και σου γράφει Germany, ας πούμε, είναι όντως από τη Γερμανία ή μπορεί να το βάλουν έτσι να είναι από τη Γερμανία? Όχι, η IP σου είναι ουσιαστικά από το εξωτερικό. Άμα είσαι στο εξωτερικό και μιλάς ελληνικά, είναι ανάλογα την IP. Άρα είναι legit από Γερμανία. Ναι. Εγώ ας πούμε από Ελλάδα, okay, π.χ. Απλά αυτό. Okay. Thank you. You're welcome. Θέλω να φύγω, να πάω σπίτι μου. Τι λέει? Ρε, κάνε εργασία. Μισό λεπτό, την έχετε κάνει εσείς ρε μαλάκες τώρα που μου τη λέτε. Εγώ το κομπλέ είμαι, τώρα κάθομαι εδώ και τη βρίσκω. Δεν είναι κάτι το δύσκολο. Κάτσω τώρα, πέτσε λίγο να την κάνω. Θα την κάνω την εργασία, Γιαννάκη. Θα την κάνω και αυτήν. Θα την κάνω. Παναγία μου και Χριστέ μου, βόηθα. Γεια. Yeah. 8 χρονών μπήκε μέσα στο τέτοιο. Παναγία μου, 8 χρονών μπήκε μέσα, παιδιά, το ακούσατε. Ακούσατε τη φωνούλα της, Παναγία μου. Παναγία μου και Χριστέ μου. Το ακούσατε, 8 χρονών. 8 χρονών. Άμπαμπα. Έχεις χάρτη? Γιατί, θέλω να σου βγω κανένα νησί. Όχι, χάθηκα στα μάτια σου, γι' αυτό. Δεν το πιάσα, αλλά την έκανα skip γιατί δεν μ' άρεσε. Πού είσαι? Τέτοιο μαλλί. Ας. Γεια. Γεια. Τι κάνετε, πώς είστε? Είμαι καλά, εσύ? Είμαστε καλά, πρέπει να πεις. Ακούσα το μόνο το για τον εαυτό σου να το λες. Είμαστε καλά. Άντε χέσου, μωρί, που θα μου πεις. Και οι δύο να είστε καλά. Παναγία μου και Χριστέ μου, βοήθα, Παναγία μου. Γεια. Παιδιά, την είδατε την άλλη. Αυτή ήταν 11, τουλάχιστον 12 χρονών, Παναγία μου και Χριστέ μου. Γεια. Γεια σας και πάλι. Δεν πειράζει που με κάνατε skip.
Δεν πειράζει. Δεν πειράζει. Πώς είσαι έτσι. Έτσι. Θανάσης Γκίκας. Ποιος είναι αυτό. Ο Ρονέτσκι αυτό. Θανάσης Γκίκας. Ποιος είναι αυτός ο Γκίκας. Κανάς... Ωραίο ίντερνετ. Ευχαριστώ πάντως που ζείτε στο... στα τέτοια, πώς θα λένε... πώς λέγεται, στα 24 Mbps ίντερνετ, ακόμα, 2021. Δεν πειράζει. Και να μιλήσει για σένα. Για οξύ... Παναγία μου. Παναγία μου! Πάτσα κατά λάθος το κουμπί, ρε παιδιά. Γεια. Yeah. Ρε φίλε. Πίνω το τσιγάρο, δεν με πίνει, γεια. Yeah. Ναι. Έτσι πως είστε, ούτε να γάμισε δεν μπορεί. Δεν το ακούσε ποτέ την μάνα μου. Ωραία, κι εγώ. Πόσες φορές που πήρα να το σταματήσω. Πως είστε έτσι ρε μαλάκες, πως είστε έτσι. Τσιγάρα κακή, τσιγάρο στο χέρι και καφέ. Μαρία. Τι να πω ρε μαλάκες, τι... τέτοια ώρα, 10 και 20, μαλάκα πίνετε καφέ έλαιος. Ποια λογική, όπα. Δεν θα πω τίποτα, προχωράμε. Επιχειρηματίας. Δεν θα πω, δεν θα σχολιάσω κάτι, γιατί καταλάβατε μάλλον για τη φωνή ακούσατε τώρα. Και ήταν οι προηγούμενες. Καημένο το μάτι του παιδιού, παιδεύτηκα. Αχ, παιδιά να τρίχια σας, δεν ξέρω γιατί, αχ. Ρε, στη Λέζα και στη Βαρεμάρα σε βλέπω. Όχι. Τώρα βαριάστε ξανά να μην πάρει το μπούλιο. Αχ, η Harley Quinn και... Άμα αυτή είναι η γυναικεία μορφή του Τζόκερ, καλά είσαι. Πας για θάνατο. Αλλά μου να αφήνεις... Να ξέρετε, όταν μιλάω, το κάνω ταυτόχρονα εγώ σκύπ, γιατί έτσι μου. Παναγία μου και Χριστέ μου! Θα της φύγει η φωνή της. Τόσο ψηλή στον, πάντως δεν έχεις να πεις τίποτε. Πούστη. Και πριν τώρα. Γεια. Γεια. Τι κάνεις, από πού είσαι? Α, είμαι από Αθήνα και είμαι καλά. Είσαι YouTuber. Όχι, δεν είμαι YouTuber. Έχεις κανάλι στο Twitch? Όχι. Δεν έχω κανάλι στο Twitch. Γιατί φαίνεται σαν να είσαι έτσι into... Μου το λένε συχνά. Όχι, δεν κάνω βίντεο στο YouTube. Ή στο Twitch, όπου λέτε εσείς. Οκ, εντάξει. Από πού είστε? Από Θεσσαλονίκη εμείς. Α, οκ. Από πού συγκεκριμένα? Από Λαγινά. Από Αγινά! Τι ήταν αυτό το Αγινά? Από Αίγιο εννοείς. Από Αίγιο εννοείς. Όχι, είναι ένα χωριό, δεν το ξέρει ούτε η μάνα του. Τι να στο πω. Πες τώρα το κινητό. Άκουσε με γυναίκα. Εντάξει, με συμβουλεύετε, δεν μπορώ να τα ξέρω και να τα γνωρίζουμε όλα. Εντάξει, συγγνώμη. Ναι. Γιατί άμα σας πω εγώ τώρα, ας πούμε, π.χ. Αθήνα το Ήλιον. Π.χ. Θα το ξέρετε εσείς. Όχι, το Ήλιον όχι, δεν το ξέρουμε. Ξέρω. Έλα. Άμα πεις Κολωνάκι θα το ξέρει, γιατί είναι πασίλιστο. Το Κολωνάκι, το δίπλα εδώ το Κολωνάκι δεν το ξέρουμε όλοι. Αυτό... το Κολωνάκι όλοι το ξέρουμε τι είναι. Άσε ρε ψεύτη που δεν κάνεις και βίντεο. Βρε μπαχαλο... Βρε βραχάρα, βλασάρα. Δεν θα πω ότι κάνω βίντεο στο YouTube. Κάτσε να μπούμε έτσι λίγο έτσι στο...
στο Zoom και μετά τα πούμε στο άλλο. Θέλετε κιόλας να τα λέω. Άμα τα λέω, τα ξέρετε ότι καταστρέφεται το live. Οπότε, καλύτερο είναι να τα κρατάω παρά να το λέω εκείνη τη στιγμή. Κάτσε να περάσει λίγο η ώρα και μετέπειτα θα δούμε τι θα γίνει. Κοτσίδα, κοιτάει τα μάτια της πάνω. Συγχώρεσε από το Θεό, μάλλον ζητάει. Αμαρτία. Κάτι θα έκανε. Βαρεμάρα, όλοι μας. Κάτσε. Τι. Νομίζω ότι άκουσα κάτι, δεν πες. Καλησπέρα. Ναι, είπα καλησπέρα, εντάξει. Έλα, είπα μια μαλακία και εγώ είπα μια καλησπέρα, εντάξει. Μου βγήκε. Γεια. Yeah. Κάτσε μισό. Κάτσε μισό λεπτό. Γεια, yeah, μισό λεπτό ρε μάγκες, μισό λεπτό. Ωραία, επέστρεψα. Όλα good, πάμε. Κάτσε μισό να βάλω φούσκα. Όπω. Γκέιμερ. Εντάξει, το μάτεψες. Πάμε λολάκι. Δεν παίζω λολάκι. Τέλειος. Γιατί όλοι πρέπει να παίζουν λολ, με συγχωρείς κιόλας. Όσοι είναι γκέιμερς πρέπει να παίζουν λολ. Γκέιμερ είναι να παίζεις κιόλα όταν δω τα παιχνίδια. Τι παίζεις, COD, FIFA, τι. Diablo, Destiny, παίζω. CSGO. CSGO ξέρω, εντάξει. Οκ. Okay. Και τώρα... Okay. Ορίστε. είπες πόκερ. Είπα Pokemon, Minecraft. Pokemon έπαιζα σε DS και σε Game Boy. Ναι. Ναι. Όχι, είπες Insta. Εντάξει, Insta τα λέω ρε μαλάκα. Αυτές, περιμένετε, για να καταλάβετε. Αυτές. Κάτσε μισό. Δεν θα το ανάψω, περίμενε. Δεν θα κάνει να ανάψω. Έχει περάσει τόσο γρήγορα η ώρα, αυτό να μου πεις. Τόσο λίγο, γιατί. Εγώ το κάνω και μισή νομίζω. Ούτως ή άλλως, αφού κοιτάω και την ώρα γι' αυτό. Όχι, πες Insta για τον Αλέξη. Για τον Αλέξη θέλει LOL. Δεν θα πάρετε. Αν και κουμπλέ. Εντάξει. Ένα φάουλ από μένα. Οκ. Okay. Δεν είπα Insta για να πάρει για να παίξει. Ωραία. Κουμπλέ. Επόμενη φορά που πει gamer θα πούμε για LOL. Γεια. Γιατί γυρνάω το μουστάκι μου ρε μαλέκι.
Γιατί το γυρνά αυτό το, αυτό το μουστάκι, ρε φίλα, αυτό το μουστάκι. Το πατσου, έγινε τσάου. Ωραία. Γεια. Γεια. Τι έγινε. Κάτι έπαθε. Είπα ένα γεια, γιατί απλά το, μά, το μάτι μου, γιατί... Παίζετε και PlayStation του κομμάρα σας. Το βλέπω και δεξιά εκεί πέρα. Τρομάρα σας. Έβαλε η άλλη ρε φίλε που βλέπετε ο άλλος. Κοπέλα μου, γιατί να το κάνεις αυτό το πράγμα. Κορίτσι μου, γιατί, 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 γιατί τα κάνετε αυτά. Γιατί. Τρομάρα σας. Έχει βάλει άλλη να παίξει PlayStation. Δεν μπορώ να πω εδώ. Δεν θα το γαμίσω. Θα το παίξω. Έτσι, του πάει 15.000 kills. Έτσι με το κουμπί. Γεια. Γεια. Κάνεις live. Όχι, γιατί. Ψέμα. Όχι, δεν κάνω live όντως. Κομπλέ. Κομπλέ. Γιατί. Κομπλέ. Κομπλέ. Γιατί πρέπει. Δεν είδαμε είπε. Με έκανε skip. Με. Γιατί, ναι. Σου δώσω καμία. Είναι και ωραία, είναι και φτερωτή κιόλας. Έτσι. Τεχνική σαμουράι. Προσέξτε. Το ξέρετε. Σαμουράι πρόντ. Σπαθί. Destiny όταν έπαιζα εγώ, καλά είσαι. Είχα το σπαθί έτσι κατημένο. Φου, έτσι. Dark drinker. Γεια και πάλι που... Έλα ρε φίλε, γιατί. Παιδιά, έχουν μπει όλες οι ωραίες. Δεν πατάω τίποτα, δεν λέω τίποτα και σκυπάρουνε. Γιατί, ένας νορμάλ άνθρωπος. Έλεος. Έλεος. Πω μαλάκα. Γεια σου φίλε. Έλα, πού είσαι. Έλα, ακούεις, γιατί μη βαραίνεις τη φωνή σου, ρε. Εγώ. Εγώ, όχι, για μου μαρίγω. Γιατί βαραίνετε τη φωνή σας, μιλήστε κανονικά, ρε, παιδιά. Μου βαραίνετε τώρα τη φωνή. Όχι. Δεν θα το πατήσεις εσύ. Θα το πατήσω εγώ. Γιατί εσύ γουστάρω. What is this supposed to be? Έλα. Yes, από, από αγγλικά τίποτα, έτσι, του ομάρα σας. Σας κάνω skip. Ε, ναι, λέω. Γεια. Yeah. Μήπως καλύτερα να μην μιλάω. Ξέρετε τι θα κάνω, ξέρετε τι θα κάνω. Θα κάνω κάτι το οποίο έκανα πριν από πολύ καιρό. Θα πάρω... Έχω δει ένα... Εύρα μου, να! Τι α, μη σου δώσω... Είπε α, θα τις δώσω... παιδιά, sorry κιόλας, αλλά... Τη σφαλιάρα θα τη φάει. Θα κάνει α σε μένα. Θα κάνει α σε μένα. Δεν έχει δει τα χάλια της. Τι μαλακής μου. Κάτι σκεφτόμουν τώρα. Κι εγώ κάτι καλά σκέφτομαι αλλά... Αυτό δεν είναι πάντως. Άντρας ή γυναίκα πρέπει να είναι και τα δύο μαζί. Καταλάβατε εσείς. Mm. Παιδιά σκύπαρα μόλις τώρα κιθαρίστα. Δεν... Κάνει... Δεν τρέπεται καν κοιλιά, τρομάρα της. Ρε, ρε, άκου. Κοιτάνε μόνο όμορφια σου. Λέω εγώ ρε φίλε, ξέρω ψαγμένος είμαι. Κάνει και α, άντε γεια. Καλ, σωστός, σωστός. Ισχύει.
Αυτό το... Γουφ. Τι γουφ. Ωραίος. Τον έκανα skip όμως. Όχι. Πώς είχες πει ότι άλλος θα πω. Να τις πω στη χώρα και πάνε εξεγγεσίες. Να τις πω στην παρασκευή. Γεια, μέσα στα άσπρα είστε κι εσείς. Γεια σας. Δεν ήταν από τα αλήθεια, ξέρεις, αυτά τα μαλακισμένα που... Τα μαλακισμένα, ναι, αυτό. Αυτό ακριβώς. Συμφωνώ, sorry που το σκύπαρα, αλλά δεν γουστάω τώρα να κάτσω σε μεγάλους. Εντάξει, σε μεγάλους ανθρώπους δεν μιλάω. Όχι πως έχω κάποιο πρόβλημα ή κάτι, αλλά εντάξει, δεν νιώθω άνετα. Πιο πολύ πιστεύω ότι 25 άρετες εκεί, 24... Γεια. Yeah. 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 Παναγία μου, γιατί δεξιά εκεί πέρα με κοιτάει με ένα ύφος έτσι. Παναγία μου, σαν το τσόκερ. Μαλάκα, πώς με κοίταξε έτσι. Μαλάκα! Παιδιά, μπέσα το ρόμαξα! Μπέσα το ρόμαξα! Μπέσα! Ωραία! Πειράζει, ας πούμε! Πειράζει, ας πούμε! Γεια σου. Γεια σου. Τις γιαγιές σου. Τέτοιο με άλλη μαλάκα που έχεις. Ένα like ο Κατζής ήθελα να σου κάνω τώρα. Όχι. Δεν... Μαλάκα. Σου δώσω καμιά σφαλιάρα. Σου δώσω καμιά σφαλιάρα. Οι άλλοι... Πάμε και εμείς αρέα. Τι δότε ήταν αυτά ρε μαλάκες, τα είδατε. Ήταν μέχρι κάτω εκεί. Παναγία μου και Χριστέ μου. Παναγία μου. Όπω ένα γκλίτς. Είναι πατσαβόρες αυτές, μαλάκα. Της μάγης αραΐσα, τη μάγης αραΐσα. Ολύμπια. Το μαλάκα. Το μαλάκα. Ωρε μαλάκα. Γεια. Παναγία μου τα μάτια. Παναγία μου τα μάτια μου. Παναγία μου τα μάτια μου. Δαλαβέρι, γεια σου φίλε. Τι κάνεις, πως είσαι? Έφτιαξε. Κοίτα. Τι ο άθμος δεν παίρνει υπολογιστή γιατί είσαι κινητό γαμία τρεφλε, δεν φορτώνει μαλάκια. Γιατί επεξεργαστή μιλάμε. Δεν ξέρω, κομπλέκιν, το καινούριο είναι σχετικά. Για το κινητό νόμιζα ότι έλεγες, εγώ νόμιζα... Οκ. Εντάξει. Sorry που σε έκανα σκύπα λεγορίνα, αλλά...
Νομίζω ότι έλεγε για τον υπολογιστή να τον βοηθήσει. Τώρα για τα κινητά. Κάτι. Μικρό λεπτομέρεια. Κα ξέρω. Τώρα. Καλή όρεξη. Όχι. Για καμία Παναγία. Για καμία. Για καμία. Εσπέρα. Μπορώ Παναγία μου. Ο μπαμπάστης είναι περήφανος που έφεγες παλιά από τους τελείως. Πω πω ένα γκλίτς που τρως μαλάκα. Πώς έτσι! Πώς κοίταξε έτσι! Μπόμπε! Τρομάρα σας! Τα βαριούνται όλοι! Σβιν! Εντάξει, τώρα είναι η φάση που λες οκ, θα κάτσει εκεί πέρα, θα ράξει και... Εντάξει, δεν παίρνουν πάρα πολύ, νομίζω ότι δεν παίρνουν και πάρα πολύ, 9 η ώρα... Πάλε καπούτσια. Καλώς σας πήγα λόγω. Δεν έκανα και skip. Γεια. Γεια. Τι κάνεις. Κάνεις. Καλά εσύ. Μια χαρά. Να ρωτήσω. Να ρωτήσω. Και εσύ παίζεις games να φανταστώ. Και εσύ παίζεις games να φανταστώ. Ώρες, ώρες. Ορίστε. Ορίστε. Ώρες, ώρες. Τι big games παίζεις. Τι big games παίζεις. Διάφορα. Που LOL μέχρι FIFA, ξέρω εγώ. Κάνα Destiny. Κάνα Destiny. Έχει τύχει. Δεν το συνηθίζω. Δε σ' άρεσε. Δε σ' άρεσε. Δεν το συνηθίζω, δεν ξέρω. Αυτό το grind που κάνουν πάρα πολύ όμως, δυστυχώς. Εντάξει, θέλει να έχεις πολύ εμπειρία σε αυτό. Πολύ εμπειρία σε αυτό. Διάβλο. Διάβλο. Τίποτα, τίποτα. Τίποτα, τίποτα από αυτά, τίποτα. Τίποτα. Όχι. CS. CS. Και αυτό έχει. Οκ. Οκ. Fortnite. Fortnite. Ναι, δεν μπορώ να πω ότι... Το έχεις παίξει. Έχεις παίξει. Ναι, έχει τύχει και αυτό. Έχω περάσει πολλές φορές στάδια. Οκ. Έχεις παίξει να φανταστώ αρένες και... Κανένα έτσι competitive rank πράγματα. Έτσι competitive rank πράγματα. Ναι, τι. Ακούστε, περιμένετε μισό. Λοιπόν, αρχικά επειδή τη σκύπαρα, δεν τη σκύπαρα, με σκύπαρε, αλλά θα σας πω γιατί. Αρχικά μιλούσε και σιγανά, μιλούσε πάρα πολύ χαμηλά. Δεν την άκουγα σχεδόν καθόλου και λάγκαρε υπερβολικά πολύ. Δηλαδή τη βλέπατε ότι κολούσε, δεν μπορούσα να της μιλήσω. Και λογικό είναι, εντάξει. Εντάξει, εγώ δεν λέω τίποτα. Γιατί, οκ, okay, σιγά το πράγμα, αλλά... Όταν... Να ρωτήσω κάτι μισό λεπτό, πριν πω. Δεν είναι πάντα... Εννοείται... Gamer λέγεται κάποιος όταν παίζει ένα παιχνίδι, εννοείται το ένα το άλλο. Αλλά, ρε φίλε... Gamer δεν είναι κιόλας κάποιος που μπορεί να γνωρίζει και κάποιον... Ιδόν Λόλο Ρώτα. Ισχύει, πάλι το ξέχασα, με συγχωρείτε. Τι θα να πω. Κάτσε κάτι ήθελα να πω τώρα και το ξέχασα. Όσοι ξέρετε games, να τα λέτε ρε φίλε, ότι έχετε παίξει, έχετε δοκιμάσει. Diablo, Call of Duty, Overwatch, Fortnite, CSGO, Destiny, Need for Speed, Tom Clancy's. Δηλαδή υπάρχουν χιλιάδες τίτλοι. Πείτε μου έναν που προσωπικά εγώ
Ωραία. Δεν το λέω από κακής πλευράς, αλλά με εκνευρίζει πάρα πολύ όταν θεωρούν τον εαυτό τους γκέιμερ παίζοντας μόνο ένα παιχνίδι. Να το κες ρε μαλάκα 24 ώρες το 24ωρο δεν μου λέει κάτι. Okay. Γιατί okay, πολλοί το κάνουν αυτό και λένε την άποψή τους, το ένα το άλλο. Εντάξει, είναι λογικό να το λένε, αλλά τι να κάνω. Καταλάβατε, δεν είναι κάτι το οποίο δεν είναι κοινό σε όλους. Okay, κάποιος μπορεί να παίζει LOL και να το έχει κάψει 2.400 ώρες, όπως κάποια παιδιά και αυτά. Κάποιος που παίζει κάθε παιχνίδι, παίζει Call of Duty, παίζει Final Fantasy, παίζει Destiny, παίζει Overwatch, παίζει Tom Clancy's και άλλα πολλά διάφορα παιχνίδια και αυτά, είναι λογικό κάποιος να μην... Εγώ πάντως δεν τους κριτικάρω, το έχω αναφέρει πολλές φορές, απλά το λέω συνέχεια διότι με εκνευρίζει αφάνταστα αυτό. Γκέιμερ θα λέγεται αυτός ο οποίος παίζει έστω 3 ή 2-3 παραπάνω παιχνίδια. Σίγουρα. Σίγουρα. Να πω maximum 3 παιχνίδια ή 2. Ευχαριστούμε. Ευχαριστώ που με σκύπαρες και πάλι. Να είσαι καλά, σε σκυπάρω εγώ, μωρί. Πάρτα. Πάρτα. Έτσι κακός είμαι. Μανάρι μου. Παναγία μου και Χριστέ μου βόηθα. Άμα είμαι εγώ μανάρι σου με κάποιο πρόβλημα ψυχίατρο, αμέσως. Προχωράμε ρε. Έλα ακούγεσαι φίλε. Κάτσε. Θεά του στρολάρω. Θεά του στρολάρω. Ωραία. Εσύ πάλι κάνεις. Δεν ακούγεσαι φίλε. Μόνο ΠΑΟΚ ρε. Να πάει να γαμηθεί ο ΠΑΟΚ. μπέσα, όχι, εντάξει, κοίτα. Ο ΠΑΟΚ είναι καλός. Να πω του στραβού το δίκαιο. Είναι καλός ο ΠΑΟΚ, ωραία. Αλλά έχασα από τον Παναθηναϊκό ρε φίλε. Εκεί δεν το δίνω ρε φίλε, δεν με ενδιαφέρει. Ο Ολυμπιακός και ο ΠΑΟΚ έχασα από τον Παναθηναϊκό. Και εμείς, τώρα δεν ξέρω αν έχουμε νικήσει ή όχι, γιατί δεν είναι τα κάνει σήμερα το μεσημέρι, νόμαζε γιατί ήμουν έξω. Δεν ξέρω καν πως ήρθα. Αυτός έχει σκατά ίντερνετ. Έχει βάλει έλεγχο φλάχη. Μαλάκα, έχω κουραστεί πάρα πολύ. Λέω να κάτσω ένα 20 λεπτό. Το έχεις κάνει μου. Για, πριν δεν πες. Τους κάνω εγώ σκύπ. Σίγουρα. Γεια σου φίλε, δεν ακούγεσαι. Όχι, δεν μιλάω, γι' αυτό δεν με ακούσα. Ήτανε... Δεν σ' άκουσα φίλε, δεν σ' άκουσα. Δεν μ' άκουσα σίγουρα, οκ, δεν πειράζει. Έτσι μία είναι η ομάδα. Λιβαδιά. Περίμενε. Η Λιβαδιά ούτε καν δεύτερη κατηγορία. Τρίτη και μην πω. Τρίτη κατηγορία. Άμα πω και πιο κάτω, άστο, θα είμαι κακός. Αλλά εξαρτάται. Ο Πανιώνιος είναι ιδέα. Χα! Χα! Ο Πανιώνιος όμως έχει χάσει σχεδόν, τους έχει πάει ένα 15-5, 15-6. 15 ήττες δηλαδή με 6 ήττες. 15 ήττες με 6 νίκες, sorry. Ή το αντίθετο. Λοιπόν, όταν κάποιος πάει να δείξει κόλλο, θα πω έτσι, κούνα λίγο τη μέση. Θα το πω έτσι, θέλω...
Χατζιμπάνια. Κούνα λίγο τη μέση. Κοιτάξτε, επειδή είδα τώρα πριν λίγο σε κάτι εκεί που κοίταγα λίγο, είδα ότι είναι μέσα ο Τζίντον. Να την πάλι! Να την πάλι αυτή που λαγκάρι! Την πέτυχα, κάτσε! Κάτσε, μπιτς! Έτσι... Σπάσε η κούνα τη μέση είναι κανονικά. Για να έτσι, σπάσε λίγο τη μέση. Νομίζω σπάσε λίγο τη μέση είναι. Ήταν κολλά! Δεν είναι καλλιά! Πάτσου, βράκε, δεν είναι τσάου! Έλα! Σε λίγο. Μπορεί να φάω σε λίγο, δε. Ναι, μωρέ, εντάξει, σιγά. Θα φάω κάτι ελαφρύ ούτως ή άλλως. Κομπλή. Ελαφριά πράγματα, λίγα πράγματα, έτσι. Κάτι ψίχουλα. Γεια. Sorry, νύσταξα κι εγώ καημένος. Ναι, αγώνεσαι. Γεια. Πώς είσαι. Δεν είχε γίνει. Περιμένετε μισό λεπτό. Μαλάκα, έχω πιαστεί κιόλας, είμαι και... Πόση ώρα κάνουμε stream, δεν είναι, κάνω ένα τρίωρο σχεδόν, σε αδικούνε, δε μωρέ τώρα σιγά, σιγά το πράγμα, νομίζω ότι είναι και η πρώτη φορά, εδώ με έχουν αδικήσει στα πόσα live ομέ που έχουμε κάνει, με έχουν αδικήσει κάμποσες, αλλά εγώ δεν είπα, εγώ δεν το έκανα, δεν έβγαλα τα ακουστικά μόνο και μόνο επειδή έτσι απλά. Επειδή μου την έσπασε η άλλη, επειδή μου είπε ξέρω εγώ πώς είπε, επειδή χασμουρήθηκα. Το έκανα γιατί πιάστηκα, γιατί τα μάτια μου βλέπουν οθόνη εδώ από τις 7. 7, 7.30. Και μέχρι να προετοιμάσω το stream, το ένα το άλλο, εντάξει ήμουνα και κουρασμένος γιατί είχα και την προπόνηση, γιατί γύρισα από προπόνηση κιόλας. Το ένα τρίο που έκανα, κάτι τρίο, να. Τα τελευταία 30 λεπτά πριν φύγω, καθόμουν στον πάγκο για τα 6, ναι. Κολλάτε, πάρ' τα αρχίδια. Ας σε βάζω να κάνεις push-up. Πού είσαι ρε? Πού είσαι ρε αγορίνα, καλώς τον. Τι κάνεις? Καλά είμαι, εσείς πώς είστε? Μια χαρά, πού είσαι? Είμαι από Αθήνα ρε φίλε, εσύ από πού είσαι? Από Αθήνα. Και εσύ από Αθήνα, από πού? Ναι. Από εδώ πού κοντά. Από εδώ κοντά είσαι? Πού ναι. Αθήνα είσαι? Εγώ Γλυφάδα είμαι, εσύ? Πώς έτσι μεγαλιά ρε από το σπίτι σου? Εγώ από Βούλα. Α, εδώ κοντά είσαι ρε μαλάκα. Ναι, ναι ρε μαλάκα. Έχω να αγαπήσω την μπάλα σου γρήγορα. Έλα μωρέ, έλα μωρέ, εντάξει. Τι άθλημα κάνεις? Τι άθλημα κάνεις? Εγώ έκανα μπάσκετ, τώρα τελευταία μόνο μπάσκετ κάνω και ένα τρέξιμο που κάνω, άμα κάνω. Και ένα τρέξιμο κάνω, τώρα τελευταία έχω να κάνω τρέξιμο εδώ και περίπου
κάνα μήνα. Γιατί όλη την ώρα βγαίνω. Εννοείται δεν κάθομαι. Και χθες δηλαδή, ας πούμε, το ξέρω, ο καλησπέρα. Καλώς είναι. Ρε φίλε, δεν γίνεστε ρε ζήλη. Όταν μιλάει, μπορεί να έχει έναν άνθρωπο εδώ δίπλα και να του μιλάει. Τι... Γιατί πρέπει να κάνει τα απευθεία σκύπ. Τι έτοιμο κάτι τέξιμο. Πήγαινε με τον Κώστα Ράπτη, τίποτα καναπέ. Κοίτα. Με τον Κώστα, για να πάω το έξιμο, δεν έχω θέμα. Αν και αύριο δεν θα είμαι εδώ, θα είμαι αλλού, θα κάνω άλλο άθλημα. Τίποτα καναπέ, ξύσιμο. Ρε φιλαράκι, μισό λεπτό, περίμενε. Ω, δεν παρεξηγούμε. Απλά στο λέω. Πες μου έναν άνθρωπο, ο οποίος θα καθόταν να ταξίνει. Τον έχουν φάει τα τσιγάρα του 1 ευρώ που καπνίζει. Τι ω! Τα Delph. Μαλακά, μέσα. Θα... Για να πω, επειδή, okay, αυτό που λέει ισχύει απ' τη μία, αλλά το τσιγάρο το έχω κόψει εδώ και 3-4 μήνες. Και πρώτον απ' όλα δεν καπνίζω μέσα στο σπίτι. Και άμα καπνίζω, θα καπνίζω έξω. Και ούτε στη βέρα δεν καπνίζω, ούτε μέσα στο σπίτι, πουθενά. Το έχω κόψει τελείως. Τα κάμελα φετικά. Όχι ρε παιδιά, σας λέω τίποτα, ούτε τίποτα. Ούτε πουρα, ούτε... Καλά, ναργίλε μπορεί να κάνω. Άμα τύχει μπορεί να κάνω. Αλλά δεν κάνω και συχνά γιατί είναι κλειστά όλα. Όλες οι καφετέρες κλειστές είναι. Αλλά έχω να κάνω από... Από την... Πότε. Τότε που είχαμε κάνει κατάληψη, δηλαδή... Πότε τα ήταν. Κάτα το Νοέμβριο, όχι Νοέμβριο, ναι. Οκτώβριο, εκεί Νοέμβριο, κάπου εκεί πέρα, ανάμεσα. Α, Οκτώβριο. Νομίζω ότι η φάτσα ήταν ανάποδα, έτσι. Δεν πάει εκεί. Ποιος έχει μπει αυτό. Πάλι η ίδια, ρε παιδιά, το οκτάχρονο. Προσέξτε. Τι κιάρι, Αντωνίδη. Γύρω εκεί μέσα. Γύρω εκεί μέσα. Όχι, και εγώ ούτε πρόκειται. Ούτε πρόκειται να το κάνω αυτό το πράγμα. Γεια. Δεν πειράζει. Τα καλά. Πού πας ρε μικρέ εδώ πέρα στο Όμερ, μαλάκα. Πού πάει ο μικρός στο Όμερ. Βαρός μπαταρίες, έτσι δεν είναι. Α, κατάλαβα τι λένε. Λοιπόν, είχα πει μία φορά, τυχαίνει να είχα πει, λίγο πιο δίπλα από το σχολείο υπάρχει μια καφετέρια. Ωραία. Υπάρχει ένας φίλος μου, ο οποίος συνέχεια, του είχε κάτσει στο μυαλό, να παίρνει καφέ σκέτο. Και εγώ είμαι σε φάση. Αυτό που πίνεις, του λέω, είναι σαν υγρά μπαταρίας. Και έρχεται και μου λέει τώρα. Γιατί λες ότι είναι σαν υγρά μπαταρίας, δηλαδή τα έχεις δοκιμάσει. Και είμαι σε φάση, όχι. Και για να το λέω αυτό,
πάει να πει από τη λογική ότι δεν πίνεται. Τώρα μου πει ο άλλος ότι πίνεται, κάτι δεν πάει σωστά. Βαράς μπαταρίες, έτσι δεν είναι, ενδοφλέπει όλη μέρα, κόκκα του φτωχού, $1. Δεν σχολιάζω τίποτα. Συνεχίζουμε απλά. Όχι αυτό, πετάτε μαλακίες. Αυτό τα στιγμή, γεια. Αντίο. Γεια, καλησπέρα, τι κάνετε, φοβούνται και φέρνουν έτσι να πάρω τα χέρια μου. Θα μου φύγει η φωνή στο τέλος. Θα κάτσω ένα δεκάλεπτο 20 λεπτό ακόμα και μετά το κλείνω. Fuck no. Fuck you know. Oh fuck yeah. Ήτανε γαμάτι. Γεια. Θα φιλήσεις την κάμερα, τι... Yeah. Δεν μιλάνε. Μα δεν μιλάνε, τι κάνω σκέφτε. Το μπουλο. Ρες ψάχνουμε, τι? Ρες ψάχνουμε με ατσικ πάση. Περίμενε! Μισό! Περίμενε, μισό! Πού το βρήκατε τον Άγγελο? Στον δρόμο το βρήκατε, του λέτε έλα πάμε στον Άλεξ. Τι μαλάκες. Αχ, Παναγία μου. Ο σκύλος μου. Δώσ' του μια σφαλιάρα να ησυχάσει. Τι? Ναι, το πέτυχα γλυφάδα. Εσύ είσαι μπαλάκης. Hey! Εγώ φταίω. Εγώ φταίω που το... Τι? Ωραία, φέρδον. Περίμενε, περίμενε, μισό λεπτό, μισό λεπτό. Εσύ είσαι μαλάκας. Εγώ γιατί είμαι μαλάκας? Από πού το συμπέρανες? Never mind, δεν πειράζει. Δεν πειράζει, μωρέ, δεν πειράζει. Μεργάει τον Άγγελο. Το αστείο. Το αστείο είναι ότι κάνατε αναφορά στο παιδί. Μωρέ, μπράβο. Όχι. Yeah. Φοβάρεθη, μα λέγα να βλέπω την οθόνη και βλέπω τον εαυτό μου. Για μισό λίγο ρε φίλε, μισό λεπτό, γιατί αυτό δεν μου άρεσε. Ο Βλασάρας ποιος το μπούτσο είναι? Και να βγει ποιος είσαι εσύ και... Για μισό λίγο, για μισό. Περίμενε.
Να σου πω κάτι, περίμενε μισό λεπτό. Επειδή αυτά τα ονόματα, ωραία, χωρίς παρεξήγηση, έτσι, θα πρέπει για κάποιο λόγο να είσαι κάποιος που δεν νομίζω να θυμάμαι το όνομά σου, να σε έχω δει μόνο φατσικά. Τα άλλα τα παιδιά δεν ξέρω πώς ξέρεις τα ονόματά τους. Απλά σου το λέω, έτσι. Χωρίς να γίνομαι περίεργος, αλλά... Δημήτρης Μαθής, τι έχασα. Δεν έχασες κάτι. Απλά θέλω να μάθω απλά πού τα ξέρει αυτά τα παιδιά. Γιατί, ωραία, ωραία να κάνεις αναφορές στα παιδιά, αλλά από πού τους ξέρεις. Άμα τους ξέρεις από κάπου, οκ, okay, κομπλέ. Και άμα ξέρω και το όνομά σου και άμα ξέρω και ποιος είσαι, γιατί δεν ξέρω ποιος είσαι, γιατί για να λες αυτά τα ονόματα, πάει να πει ότι θα πες να σε ξέρω. Σε παρακολουθώ καιρό. Δεν έχω ιδέα όμως ποιος είσαι. Αυτό το αστείο. Και το αστείο ποιο είναι. Το αστείο είναι ότι τα ονόματα αυτά και τον Φάνη ξέρω και την κοπέλα του. Α, κατάλαβα ποιος είσαι. Οκ, ναι. Ναι, κοίτα. Επειδή κατάλαβα ποιος είσαι. Ωραία. Άμα έχεις έρθει εδώ. Στο λέω εγώ τώρα. Στα παιδιά, άσε τι θα πω. Άμα σε δω, μπέσα. Άμα σου ρίξω καμιά σφαλιάρα, μπέσα. Μπεσάτα στο λέω. Δεν θα βρεις τρύπα να κρυφτείς. Διότι πετάς κάτι ονόματα. Λες πράγματα τα οποία δεν ξέρεις καν τι σου γίνεται πρώτα απ' όλα. Πρώτα αυτό. Δεν θέλω για ποιο λόγο να το αναφέρεις. Έτσι. Την έκατσες όμως. Και ας σου πω γιατί. Γιατί καλέ μου φίλε, αυτό έχω να σου πω. Όπα, sorry, λάθος, έκανα... Περίμενε. Ωραία. Δεν ξέρεις ποιος είμαι. Ξέρω ποιος είσαι και φύγει από εδώ. Αυτό έχω να σου πω. Πάρε και το remove σου. Πάρε και αυτό. Και μην ξανάρθεις εδώ. Έτσι. Ουέ κι άλλη μονός να σε δω από κοντά. Μπέσα. Μισό λεπτό γιατί γουστάω τώρα. Γιατί έχεις νεύρα, Άλεξ. Άσε. Κατάλαβα εγώ γιατί. Δεν θα χρειάζεται να το αναφέρω. Κατάλαβα πολύ καλά. Και δεν έχω νεύρα. Απλά αυτά τα νεύρα, άμα τα δει από κοντά, μπορεί να είμαι άλλος άνθρωπος. Το λέω εγώ. Δεν με έχει δει κανένα τόσο νευριασμένο. Αλλά εγώ αυτά τα ονόματα δεν γουστάω να τα αναφέρουν. Και εδώ, στο chat σου λέω. Εδώ, δημόσια. Δεν με ενδιαφέρει που τα λένε τριγύρω, δεν με ενδιαφέρει. Εδώ τώρα, εδώ στο chat, στο live stream, δεν θα υπάρχει τίποτα. Καμία αναφορά κανενός παιδιών. Εντάξει. Ωραία εδώ πέρα, περνάμε καλά, αλλά τα ονόματα των παιδιών δεν χρειάζεται να αναφέρουμε. Γιατί όποιος και να είσαι, εγώ κατάλαβα ποιος είσαι, τουλάχιστον. Αλλά όποιος και να είσαι, να ξέρεις ότι
όλους αυτούς που ανέφερες θα φας από μια σφαλιάρα. Και όχι μόνο μια σφαλιάρα, θα φας το ξύλο της ζωής σου. Ουέ κι άλλη μονός. Κάθομαι εγώ τώρα να εκνευρίζομαι με τα καθυστερημένα. Στο διάλο. Ξέρεις τι, κοίτα. Τι κάνεις? Μια το δεν μπλέκεις. Κοίτα. Κοίτα, περίμενε, μισό λεπτό. Κάτσε. Επειδή... σε όλο λίγο να ξεκαθαρίσω λίγο τη θέση μου που έμεινε. Διότι... έλα. Ψάχνεις κάτι. Α. Καλό είναι το νομίζω πάνω. Κάτσε, περίμενε. Κάτσε το δω. Κάτσε. Α, μήπως είναι... κοίτα, μήπως είναι εκεί που είναι το iPad. Για τσέκαρε εκεί. Κοιτάξτε, επειδή θέλω να πω κάποια πράγματα. Ωραία. Λοιπόν, επειδή βαρέθηκα το με. Περίμενε. Μισό. Επειδή το βαρέθηκα τον μπουρδέλο. Ωραία. Το σημαίνει. Στο λιγάκι. Ωραία. Ωραία. Λοιπόν, αυτό που θέλω να σας πω είναι ένα πράγμα. Ωραία. Δεν με απασχολεί. Ωραία. Δεν έχω κανένα θέμα όταν θέλετε να πείτε, ξέρω εγώ, στον άλλον, έλα κάτσε να αράξουμε το ένα το άλλο. Όταν κάποιος που δεν έχει ιδέα το όνομά του, δεν έχεις ιδέα ποιος είναι και καταλαβαίνεις μετά από λίγο, και πώς το καταλαβαίνεις, όταν σου αναφέρει όλα αυτά τα ονόματα, από εκεί βγάζεις συμπέρασμα ποιος είναι. Και εγώ κατάλαβα ποιος είναι. Δεν μ' αρέσουν αυτά τα πράγματα. Και όταν είμαι σε live stream, το chat να το βλέπω. Δεν λέω, το chat να το βλέπω. Αλλά όταν βλέπω βλακίες να λένε στο δημόσια που κάποια παιδιά δεν τα ξέρουν. Υπάρχουν και κάποια άτομα τα οποία δεν τα ξέρουν και δεν θέλω να αναφέρουν αυτά τα ονόματα. Καταλαβαίνετε περί του τι θέματος λέω. Γιατί είναι προσωπικά, και όχι μόνο προσωπικά δεδομένα, είναι κιόλας και τα παιδιά ότι δεν χρειάζεται να τα λες. Γιατί δεν ξέρεις τι μπορεί ο άλλος, δεν ξέρεις πώς ο άλλος θα αντιδράσει. Ωραία. Αυτά τα πράγματα κρατήστε για τον εαυτό σας. Επειδή είμαστε μικρό κοινό, δεν είμαστε μεγάλο κοινό. Είμαστε ίσα ίσα 5-10 παιδιά. Καθόμαστε, αράζουμε, περνάμε ωραία. Αυτά τα παιδιά να τα αναφέρετε για ποιο λόγο. Και κυρίως εδώ δημόσια σας το λέω. Δεν μ' αρέσει καθόλου. Ό,τι και να είναι. Και...
Ρε, δεν φεύγω. Σε όσο εδώ, τα αρχίδια μου φορές. Λοιπόν, κύριε φιλαράκι, επειδή καταλαβαίνω ότι με... Δεν είπα κανένα όνομα εγώ δημόσια. Κοίτα, εγώ τι είδα, το είδα. Το είδανε και άλλα πόσα παιδιά. Έτσι. Ό,τι έχεις γράψει, έτσι. Ρε, έκανα ένα λάθος και ζητώ συγχώρεση. Κοίτα. Κοίτα παιδιά, πίσω λεπτό, επειδή όντως δεν μπορώ να καταλάβω περί του θέματος. Εγώ απλά θέλω να ρωτήσω απλά το λόγο που ανέφερες απλά τα παιδιά. Ωραία. Δεν έχω. Εμένα προσωπικά με απασχολεί διότι είναι η παρέα μου, ωραία. Αλλά πού τους ξέρεις, ποιος είσαι, μπορείς να το πεις δημόσια εδώ. Εγώ κατάλαβα ποιος είσαι, αλλά γιατί δεν το λες εδώ δημόσια το ποιος είσαι. Αφού ανέφερες αυτά τα παιδιά, πες και εσύ δημόσια ποιος είσαι. Να δούμε ο κόσμος, να δούμε ποιος είσαι πραγματικά. Α? Όταν δεν το λες, λογικό είναι. Φοβάμαι, πλείς. Ναι, εντάξει, δεν φοβάσαι. Κάνεις ότι φοβάσαι. Δεν θα πάω να κάνω κάτι. Ωραία. Απλά θέλω να μου πεις ποιος είσαι. Πες το εδώ δημόσιο. Πες όνομα. Δεν με πέσα. Δεν είμαι από τα άτομα τα οποία θα πάω. Ρε παιδιά, τι έχει γίνει. Χριστόδουλε, απλά εκείνη την ώρα, ωραία, μέσα εκεί πέρα που έβλεπα το chat, βλέπω ότι αναφέρει το παιδί μέσα εκεί πέρα από το μέσα εδώ ότι γνωρίζει ότι με έχει δει, ξέρω εγώ, εμένα που καπνίζω, που κάπνιζα τότε, κάτι τσιγάρα, τα οποία τυχαίνει να κοστίζουν 1 ευρώ. Άντε, και να με έχει δει ο ίδιος. Ωραία. Που το μόνο άτομο το οποίο να με έχει δει, φασικά, να είναι μόνο φες. Δηλαδή ο κολλητός μου. Από τη στιγμή όμως που εκείνος με έχει δει, γιατί δεν μου λέει το όνομα εδώ πέρα να καταλάβω ποιος είναι και να μην κάνω όλο αυτό το σάματα και να καταστρέφω το live. Άμα ήταν 150 άτομα, να πω εντάξει, πάει στο διάλογο. Δεν με ενδιαφέρει. Εδώ που είμαστε 10 παιδιά και όσοι είμαστε, δεν μ' αρέσει. Προσωπικά δεν μ' αρέσει. Ή θα κόψει τις βλακίες, όποιος και να είναι, γιατί εγώ θέλω απλά να δω ποιος είναι. Να δω. Άμα έχεις όντως τα κότσια και το θάρρος να το πεις, πες το. Εδώ είμαστε. Να δούμε πραγματικά ποιος είναι αυτός από πίσω. Γιατί ωραία είναι να τα γράφεις και να τα λες. Αλλά το να λες την αλήθεια δεν μπορείς. Γιατί σε πονάει. Γι' αυτό το λέω. Κοίτα, κοίτα μικρέ, περίμενε. Συνέχισε να μην συνέβη τίποτα. Κοίτα, όχι. Εντάξει, λοιπόν, μικρέ, περίμενε. Επειδή είσαι και μικρός, καταλαβαίνω ότι είσαι και μικρός ακόμα. Μπορώ άνετα, έτσι, όποιος και να είσαι, χίλια παιδιά να ρωτήσω, όσους και να ρωτήσω, δεν θα σε ξέρουν. Και άμα σε ξέρουνε, μα ξέρουν τι μαλάκας είσαι. Τώρα πες το εδώ πέρα να τελειώνουμε. Εγώ δεν αφήνω τίποτα σε εκκρεμότητα. Σε αυτά τα θέματα δεν τα αφήνω καθόλου σε εκκρεμότητα. Θέλω να τελειώνουνε. Θέλω να τελειώνουνε. Ή θα γράψεις μήνυμα στο Instagram, όποιος και να είσαι. Εντάξει.
Γιατί το να γράφεις μηνύματα και μετά να λες κάποια ονόματα τα οποία έχεις δει, πάει να πει ότι είσαι γνωστός. Αλλά από τη στιγμή που βρίζεις και λες αυτά που λες, που τώρα τα διέγραψες, και μπράβο σου που τα διέγραψες, αλλά εγώ το κατάλαβα ήδη και τότε είναι άλλη πόση, έχω τόσους μάρτυρες εδώ μέσα. Ωραία. Δεν σε κάνει εσένα. Δεν μου λέει κάτι εμένα. Και μπορώ άνετα να ξαναδώ το chat. Ωραία. Δεν με απασχολεί καθόλου αυτό. Εμένα με απασχολεί το ότι ανέφερες αυτά τα ονόματα. Οπότε ή θα πεις τα ονόματα ή θα το πάρω με τον βίαιο τρόπο που είναι να κάτσω τώρα να σε βρω, να δω ποιος είσαι μέσα από όλα αυτά, να δω από τα social media και μετά τα παιδιά, που τα παιδιά θα μιλήσουν. Εγώ δεν έχω κάποιο θέμα. Τα παιδιά όμως έχουν θέμα να αναφέρονται σε live stream. Και κυρίως μέσα εδώ. Γι' αυτό κόψε. Όποιος και να είσαι. Δεν θα μιλήσει. Ωραία. Το θέμα σταματάει εδώ. Δεν σταματάει καθόλου, φίλε. Έτσι. Έχεις ήδη φτάσει το όριο. Και ο ένας που έχει κάνει dislike στα τέτοια μου. Μέσα. Όχι δύο, όχι δύο, περίμενε, τρία είπες. Δεν με ενδιαφέρει. Άκου φίλε, άκου. Εμένα δεν θα με κοροϊδέψει κανένας. Λοιπόν, ή θα πεις το όνομά σου, ή άμα θες βγες από το live. Οπότε δεν μπορείς να μου κάνεις κάτι. Φιλαράκι, άκου. Εσύ μπορείς να βγεις από το live, έτσι. Δεν σε εμποδίζει κανένας. Βγες από το live και μην ξαναμπείς. Άμα θες να κάτσεις εδώ, θα κάθεσαι και θα το βουλώνεις και δεν θα λες κανένα όνομα. Όποιο όνομα και να είναι. Έτσι. Εγώ γιατί δεν μπορώ να σου κάνω κάτι δηλαδή. Μισό λεπτό. Δηλαδή θες να μου πεις ότι είμαι ανίκανος και αυτά να πάω να γράψω. Να βρω μέσα, όχι μόνο από γνωστούς μου, να βρω μέσα από εκεί. Τώρα τα διαγράφεις, φιλαράκι. Διαγράφεις τα μηνύματα. Κοίτα, δεν σε φωτίζουν τα μηνύματα. Λοιπόν, βγες, μην ξαναμπείς εδώ πέρα. Έτσι. Επειδή είσαι και μικρός, βγες. Διέγραψε τα μηνύματα, φύγε από εδώ, μην ξανασχοληθείς. Λοιπόν, μικρή. Λοιπόν, επειδή είστε και μικρά εσείς, δεν βάζετε μυαλό, λοιπόν. Λοιπόν, εγώ θα σας πω το αντίο μου. Έχω βαρεθεί να κάθομαι να ασχολούμαι, έτσι. Θα σου πω απλά ότι όποιος θέλει μπορεί να μου γράψει μήνυμα στο Insta μου, κλασικά. Όποιος θέλει να μου γράψει, να μου πει πραγματικά ποιο είναι το πρόβλημά του, να μου το πει. Εννοείται πως δεν θα το λύσω με βίο τρόπο, αλλά να το λύσω με ομιλία, με συζήτηση. Άμα θέλεις να το λύσεις, ή θα γράψεις μήνυμα, ή απλά θα σε κάνω ban. Εμένα αυτή είναι η λύση μου. Ή απλά να μην ξανασχοληθείς. Πολύ απλά.
Εσπα. Λοιπόν, αυτό ήταν το live της, της Κυριακής. Θα υπάρξουν και άλλα live, πιστεύω. Λοιπόν, ρε Άλεξε, πέτα τον από το stream, μας χαλάνε το stream. Όχι, εγώ τους άλλους κουράστηκα. Δεν έχω κουραστεί γενικώς, γιατί το κεφάλι μου είναι καζάνι. Και με αυτό το θέμα, και με το θέμα το ότι ήμουνα πριν από λίγο από προπόνηση, οπότε θέλω λίγο να ξεκουραστώ, να χαλαρώσω λίγο το κεφάλι μου. Ωραία. Το παλικάρι μου στείλει μήνυμα, να μου πει τι έχει γίνει. Ωραία. Όποιος θέλει, από εδώ, όποιος γνωρίζει, έτσι. Να μου κάψει τώρα μήνυμα. Αυτά είχα να πω. Λοιπόν, μιλάμε για την επόμενη εβδομάδα μέσα Σαββατοκύριακο. Ίδια ώρα, 8 η ώρα, θα παίξουμε κάποια διάφορα παιχνίδια, ό,τι θέλετε, όπως κάναμε και εδώ πέρα. Αυτά. Λοιπόν, σκαληνυχτίζω. Να έχετε ένα όμορφο Σαββατοκύριακο και μια όμορφη Κυριακή, βραδινή Κυριακή, και να έχετε μια καλή εβδομάδα.